Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Αμπάρε με τα μπάσκετ, μας έπρεξε μα. Γιατί τι έγινε. Ωραίο το μπασκετάκι. Ωραίο το μπασκετάκι. Θα δώσουμε λεφτά στον κοσμάκι του. Χθε σε απουσία, τι πήγε, έβρισε τίποτα. Πήγα μια βόλτα κι εγώ σαν άνθρωπο. Ναι. Μπράβο. Γιαννάκη, τι κάνει. Καλημέρα, Κώστα. Μόνο στο γυμναστήριο σε βλέπω, δεν σε βλέπω εδώ πέρα. Πακμακ. Δευτέρα, από Δευτέρα. Ξεκινάτε. Από Δευτέρα ξεκινάτε. Τρίτη χρονιά. Τρίτη χρονιά, Πακμακ. Τι σχολή. Βαλκανικών σπουδών. Είναι Βαλκάνιο. Δηλαδή οι βαλκανικέ σπουδέ τι συνεπάγεται, γλώσσε και τέτοια δηλαδή. Ναι. Βαλκανικέ σπουδέ. Ωραία. Εσύ δεν είσαι χρήσιμο για τον τουρισμό, τη στάσου με τόσα Βαλκάνια εκεί πέρα. Αφαιρεί και για την Αλγερική και για την Γαλλική. Και να είσαι χρήσιμο εκεί πέρα. Μπορεί να δουλέψει σε ξενοδοχείο. Ναι, γιατί όχι. Άμα μιλάει. Μαθαίνετε και γλώσσε, φαντάζομαι. Και σλάβικα τέτοια ιστορίε όλα. Ναι. Βέβαια. Αυτό σίγουρα θα είναι περιζήτητο σε ένα ξενοδοχείο για δουλειά. Άμα ξέρει τόσε γλώσσε και ρουμάνικα, σέρβικα, βουλγάρικα. Όλε αυτέ τι γλώσσε έχει μέσα. Πρέπει να έχει και ανοιχτό μάτι. Θα είναι πολύ καλό για σένα. Δηλαδή, άνετα βρίσκει δουλειά και σε καλό ξενοδοχείο, πιστεύω. Και σε πεντάστερα και σε τέτοια άνετα μπορεί να δουλέψει. Πού να βρει το πεντάστερο το ξενοδοχείο. Τι. Πού. Πεντάστερα ξενοδοχεία τύπου. Παντού έχει Χαλκιδική και Θάσο έχει. Ένα σωρό. Ναι. Εντάξει. Τι έγινε, θα έρθει η Μπόκα Τζούνιορ. Η Μπόκα Τζούνιορ. Λες να γίνει καμιά ιστορία εκεί πέρα και να μείνουν τα εισιτήρια που λυμμένα. Καλά είναι 10.000 εισιτήρια που λυμμένα. Δεν θα έρθει η Μπόκα Τζούνιορς, εσείς αυγίζετε. Θα έρθει αφού το κλεισμένο ήταν. Εντάξει. Σου λένε θα θέλουμε άλλη μια ημερομηνία. Δεν ξέρω τι θέλουν, τι δεν θέλουν, τι θα βρουν. Μην το κάνουν μόνο πάνω στο κύριε Καρυπίδη. Άρης Πάουκ έχει την άλλη Τετάρτη. Μην συμπέσει. Μην τον μπάσκετ. Τον άνθρωπο, να άστε τον αγλικό. Όχι, τον μπάσκετ να μην συμπέσει. Τι το θες τον Μποκατζούν, θα μπείτε μέσα, ρε. Μην είσαι κόροδο. Κερδίσατε εκεί το Αίγιον εκεί με το πέναλτι που δεν έδωσε στο Αίγιον στα πρώτα λεπτά, να πούμε. Το είδες το μάτς. Το είδα. Ήταν πέναλτι υπέρ του Αιγίου. Ήταν. Καλό αυτό που δεν το έδωσε. Καλό. Είναι ένα μήνυμα. Καλό δείγμα. Ναι. Καλό δείγμα. Καλό δείγμα, έτσι. Χαίρεσαι. Αυτά πρέπει, αυτά που δεν πήρες πέρσι πρέπει να τα πάρεις φέτος. Τα ναι. Σπόρια, τι να κάνουμε, έτσι είναι. Σπόρια κατηγορίες είναι, έτσι ανεβαίνονται. Αυτό είναι η κατηγορίες έτσι. Με τα σπόρια. Ναι, πώς ναι, θα ναι, γίνει ναι, δηλαδή. Ναι. Τι θα κάνουμε. Εδώ η ΑΕΚ πήρε 2 μέτρα έξω πέναλτι. Πλάκα κάνουμε τώρα. Καλά, η ΑΕΚ είναι και ΑΕΚ. Έτσι. Θα πεις και εγώ είμαι Άρης και είμαι Β' Εθνική. Σωστό. Σωστό. Ένα το όνομα με έχει μείνει, δεν πειράζει. Εντάξει, θα το βολέψει. Εντάξει. Έχει και τον μπάσκετ. Καλά είναι τα δείγματα, δηλαδή και μεσοαμυντικά η ομάδα. Δείχνει ότι πολύ δύσκολα θα δέχεται γκολ. Αλλά πρέπει να παράγει, έτσι. Το θέμα είναι εκεί. Δηλαδή, ναι. Φορ έπρεπε, ο Πλατέλας έδειξε από την πρώτη εμφάνιση ότι θα μπορεί να κάνει διαφορά. Είπαμε, είναι πολύ μπράβο, μπορεί να... Και εγώ σου είπα ότι ο Πλατέλας πρέπει να μπει στο 10. Δεκαράκι. Πρέπει να παίξει δεκάρι στον Άρη ο Πλατέλας. Ο Στεφάνοβιτς δεν τον είδες, ε. Πάει. Ο Στεφάνοβιτς για αμυντικό χαφ να κάτσει. Πιο πίσω. Πιο πίσω να κάτσει. Πιο πίσω ο Στεφάνοβιτς. Ποιος θα δέρνει, ο Στεφάνοβιτς θα δέρνει. Με τον Ιτζόγλου δηλαδή. Ο Στεφάνοβιτς μηχανάκι είναι στο κέντρο, ναι. Είναι δυνατός. Τον πάει πιο πίσω. Θα τον πάει πιο πίσω. Αποκτήσει δηλαδή ο Άρης δηλαδή μια πιο έτσι. Έτσι. Και ποιότητα και τρεξίματα έχει ο Στεφάνοβιτς, είναι μηχανάκι. Ναι. Αλλά μπροστά εκεί μπορεί να έχουμε θέματα, φοβάμαι στο center for. Ναι. Δεν με γεμίζει δηλαδή το δίδυμο Διαμαντόπουλο. Πολύ 4-4-2 με δεύτερο φόρο τον Πιατέλα μοιάζει αυτός. Αυτό το στυλ που λες. Ναι. Πιο πολύ έτσι. Και δηλαδή να εκεί, που είχα, εκεί που είχα τον Ντάτο, έχω τον Πλατέλα. Θα έχεις τον Πλατέλα, λες. Να έχω τον Πλατέλα. Ναι, ακριβώς. Ναι. Γιατί Ανάκογλου και αυτά δεν βλέπω. Δεν βλέπω. Για Ανάκογλου στο... μόνιμο ταλέντο. Καταρχήν είναι παίκτης ο οποίος δεν κάνει για β' εθνική, είναι πολύ soft. Soft, μπράβο. Ωραίο. Δεν κάνει για β' εθνική ο Ανάκογλου. Ναι. Αλφα μπορεί να παίξει καλύτερα. Από τη Β, ο συγκεκριμένο παίκτη. Μπράβο, τέτοιο σου. Καπάνι, κάνα πλατάνια. Ναι. Εκεί. Έτσι. Ναι. Την Παοκάρα, πώς τη βλέπεις, μικρέ. Παοκάρα ψάχνει τα πατήματά της, Κώστα. Τα βρήκε. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Έχουμε δρόμο ακόμα. Αλλά βλέπεις ότι θα τα βρει. Το πιο πιθανό αυτό είναι, εντάξει. ΑΕΚ Ολυμπιακός είσαι με την ισοπαλία σαν έξυπνο. Εννοείται με την ισοπαλία προφανώς. Ο έξυπνος Παοξή θέλει ισοπαλία. Εννοείται. Μη θέλει και διπλό. Α. Λες. Μην θέλει και διπλό. Φοβάσαι την ΑΕΚ του Τίγρη. Κοίταξε να δεις. Πιο πολύ την υπολογία. Ναι. Εξωαγωνιστικά ή αγωνιστικά. Και τα δυο. Εξωαγωνιστικά τη θεωρώ πάρα πολύ δυνατή. Οπωσδήποτε πιο δυνατή φαίνεται αυτή τη στιγμή. Και από τον Ολυμπιακό. Δώσατε Καρτζηλίκη εσείς και να πάρει ΑΕΚ το αυτό. Ναι. Τα γαρόβλαχοι. Χωριάτες, ναι. Λέγε. Αγωνιστικά δεν είναι τόσο πολύ ότι φοβάμαι να σου πω. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα κάνει κοιλιά από τα συνεχόμενα παιχνίδια. Ναι, λες λοιπόν, πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει δυνατά. Έχει ξεκινήσει δυνατά, ναι, με τον περσινό της κορμό, σταθερή, αλλά
Κάποια στιγμή πιστεύω θα την κάνει την κοιλιά και τότε πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Σημερίζεσαι κάτι να πει. Η ΑΕΚ την φοβάμαι ότι πίσω δεν έχει βάθος πάγκου στις πίσω θέσεις. Στα αμυντικά χαφ και στην άμυνα. Ενώ μεσοεπιθετικά με Χριστοδουλόπουλο πήρε και τον Κονέ. Ναι. Με Μάνταλους ιστορίες έχει δηλαδή και κάποιες απώλειες να έχει, μπορεί να τις καλύψει με αλλαγές. Αλλά μεσοαμυντικά δηλαδή Σιμώες δεν έχει άλλο. Δεν έχει Γιόχασον. Δεν έχει Γιόχασον. Δεν έχει τον. Πώς το λένε, τους αμυντικούς του Βράνιες. Ναι. Δηλαδή αυτούς εδώ πρέπει η ΑΕΚ να προστατεύσει κατά κάποιο τρόπο. Ναι, εκεί δεν έχει το βάθος το μεγάλο που μπορεί να έχει απώλειες η ΑΕΚ μέσα στη χρονιά. Σωστό. Και φθορές. Στοιχηματικά έχουμε Αλαβές Ρεάλ, έχουμε Χιχόν Μπαρτσελόνα, έχουμε Southampton United, έχουμε Leicester Liverpool. Έχουμε πολλά. Έχουμε τον Παναθηναϊκό σε πτώχευση. Πρέπει να πάει στη Γάμα Εθνική. Αλλά έτσι όπως έγινε το σκηνικό. Για μένα ο κόσμος πρέπει να απαιτήσει του Παναθηναϊκού με Γιαννακόπουλο Γάμα Εθνική. Ξεκάθαρα. Ότι έκανε ΑΕΚ το μοντέλο της ΑΕΚ με Μελισανίδη. Α, λες δηλαδή ο Μπαρτσελόνα. Πρέπει να πάει στο μοντέλο της ΑΕΚ, αλλά αντί για Μελισανίδη, ας πούμε, έτσι με Γιαννακόπουλο. Γιαννακόπουλο. Ναι. Δεν ξέρω, δεν βρίσκω κάτι άλλο. Αλλιώς, σώνεται έτσι, λες. Δύο χρόνια στην αντίμωση. Με 100 εκατομμύρια μέσα, πού πας, ρε σίγουρα. Ναι. Με 100 εκατομμύρια μέσα, πού πας. Δεν μου λες το αρχικό ποσό που ποιο είναι. Τι το αρχικό ποσό. Να το κάνω όπως το πάω, όπως το με το Τσίπρα. Ισχύει αυτό. Να πει ο Τσίπρας, όπως είπε στο Σαββίδι. Πόσο είναι το αρχικό κεφάλαιο, αν μπουν οι λογιστές μέσα, 100 εκατομμύρια. Με τις προσαυξήσεις, δεν είναι αυτό. Δεν ξέρω αν είναι ίδιο το καθεστώς. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν το ξέρουμε. Πάω και ήταν κάποια χρέη, οποία με κάποια τέτοιο ήταν παγωμένα. Ναι. Έτσι. Και πλήρωσε ο Πάο, κανένα ποσό ήρθε σε διαπραγματεύσεις. Άλλο λέω εγώ. Από τα 100 εκατομμύρια που χρωστάει η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός. Ποια είναι με προσαυξήσεις και ποια δεν είναι. Αυτά πρέπει να τα δουν τη ΣΑΚ. Αυτά να μας του Παναθηναϊκού οι λογιστές. Ο Μένιος Αγγελαρόπουλος εκεί. Μπράβο. Αυτά να τα δουν εκεί οι λογιστές. Και να κάνουν τους υπολογισμούς τους. Και αν του πούνε είναι 25, 28 ή 19 όπως του ΠΑΟΚ ας πούμε, γιατί να μην τα δώσει ο Ντράκη. Να το πάρει ο Ντράκη το Παναθηναϊκό, λέω εγώ. Αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και να είναι βιώσιμος ο Παναθηναϊκός, ή οπουδήποτε είναι προτιμότερο. Έτσι. Αλλά δεν ξέρω αν ισχύει αυτό εδώ. Όταν είπες για τον Χριστό στο Ρίο Ντετζανέιρο και τα παλαμάκια τράκαρα με νεκροφόρα, άσταρα αυτό που λέει ο 858. Άμα τράκαρες με νεκροφόρα είναι γούρι, ρε φίλε. Γούρι είναι. Ε, πιστεύεις αυτά εσύ. Σε ποιο τι. Μαμά, στις δυσιδαιμονίες. Εδώ με λέω Καμόρα, αν είμαστε λέει ζωντανοί αύριο, λέει η Πελέα. Εγώ μια δυσιδαιμονία έχω. Στον τζόγο δεν πρέπει να, να έρχεται δίπλα γυναίκα. Γρουσουζιά είναι στον τζόγο. Δίπλα, ε. Ναι, είναι γρουσουζιά. Γρουσουζιά είναι. Ναι, στον τζόγο είναι γρουσουζιά. Ναι. Δηλαδή μπαίνω καμιά φορά, έβλεπα κανένα μπάσκετ, έμπαινε μέσα, ξέρω εγώ, καμιά μάνα μου, κανένα τέτοια την ώρα που βλέπα μπάσκετ εκεί, έφευγαν τα καντήλια μετά. Φύγει από εδώ, θα χάσει το τρίποντο άλλο, θα βάλει το τρίποντο άλλο, το είχα γρουσουζιά. Ακόμα και στη μάνα σου. Δηλαδή κόμενα με ήταν, θα την πέταγε στο παράθυρο. Είσαι αψή. Κοίτα, είσαι αψή. Άμα είναι κόμενα που λε και εσύ, πάω στην καφετέρια. Να έχει αυτή το κεφάλι τη ήσυχο, να έχει και εγώ το κεφάλι μου ήσυχο. Βγει κανένα. Ναι, μπράβο. Αυτή είναι η καλύτερη λύση. Την μπάλα ούτε σπίτι ούτε τέτοιο. Ναι. Δηλαδή, α πούμε, αν συζούσε με μια γυναίκα, δεν θα έβαζε ό,τι TV στο σπίτι ή αυτό κτλ. Για να βλέπουν μπάλα. Με τίποτα. Δεν χρειάζεται. Σωστό. Πώς το βλέπει. Για να ζήσει. Σωστό, ναι, εννοείται. Ναι. Ε. Πάω, ναι. Τι είναι τώρα, να δώσω έναν καφέ και να ζήσουν και τα μαγαζιά, ρε φίλοι. Και εμεί μαγαζί τα κάνουμε. Πώς θα ζήσει το μαγαζί. Γιατί, για πότε κάνουμε εγγένεια. Φωνάζει ο κόσμο. Περιμένουμε όλοι. Ευελπιστούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο να πίνουμε καφεδάκι βλέποντα μπαλίτσα. Ναι. Ε. Είμαστε πολύ κοντά. Είμαστε κοντά. Ναι, ναι. Δύο του μηνός δηλαδή. Ε. Εμείς ίσως κάνουμε και πριβέ ένα test drive τώρα μέσα στην εβδομάδα. Θα δούμε και κανένα τσάβι. Ναι, ναι, θα κάνουμε. Ναι. Να δούμε εκεί πέρα, μπράβο. Θα τα κάνουμε τα test drive. Τώρα μπαίνουν καθαριότητες τέτοια. Από εβδομάδα μπαίνουν τελικές πινελιές. Ναι. Καραβουσιάνος. Ναι. Καραβουσιάνος, μια χαρά. 9.55 και ένα μήνυμα. 54.340. Τι έχουμε άλλο. Τι έχουμε άλλο, τι που είχαμε μείνει, που είχαμε σταματήσει και με το μαγαζί. Πιάσαμε για την ΑΕΚ, για τον Παναθηναϊκό λέγαμε για την. Ναι, ατίμωση. Γάμα Εθνική. Γάμα Εθνική με Τράγκη ή Τσίπρα Ελλαδό, όπως έκανε στο καταρχήν σωστή, ισχύει πλέον, ή άλλαξε το καθεστώς ότι αν πέσει Γάμα Εθνική, ισχύει πλέον αυτό. Νομίζω πρέπει 50. Να μείνει τρία χρόνια. Νομίζω πρέπει να μείνει τρία χρόνια στη Γάμα. Τότε γεια σα, αντίο ζωή. Ούτε αυτό είναι πλέον. Λες. Καλύτερα πάει στην Α1, ξέρω, δεν ξέρω τι. Η αφημή, δεν ξέρω. Καλά, να παίζει με τα Εξάρχεια και το Ρούφ, δηλαδή. Ο Παναθηναϊκός. Με τα Εξάρχεια, φαντάζεσαι, ρε φίλε. Ναι, γιατί όχι. Πω, φίλε, τι. Εξάρχεια Παναθηναϊκός. Μόνο ο Πάοκ την γλίτωσε λόγω Σαββίδη. Λόγω Σαββίδη. Πρέπει να το κάνουν ένα άγαλμα, δεν ακουστήσει πολύ και κοντό. Ήταν στασί του Πάοκ, ότι τα χρέη ήταν παγωμένα. Ένα κοντό άγαλμα με λίγο μουσική. Το χρεώσουν, ξέρω εγώ, 300.000. Άγιο είχε ρε ο Πάοκ με το Σαββίδη, άγιο είχε φυσικά. Βέβαια. Τους βάζει 15 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Μέσα μπαίνουνε.
Είπε ο φοροτεχνικός εδώ, βγήκε στο Μπούζο να πούμε. Και λέει ο ΠΑΟΚ είναι ζημιογόνος εταιρεία. Εντάξει, μπορεί να το είπε και για τις εντυπώσεις όπως είπες και εσύ. Όχι, μην κάνετε μέσα. Καλά, μένει. Εντάξει. Μπορεί να το είπε για τις εντυπώσεις. Φέτος σίγουρα θα είναι μέσα. Άλλο φέτος. Ναι. Άλλο σίγουρα φέτος, θα είναι ναι, μέσα λόγω, με την Ευρώπη τον αποκλεισμό. Και τις τελευταίες μεταγραφές που έκανε, μεγάλα συμβόλαια και τέτοια. Ναι. Ναι. Αλλά δεν νομίζω να μπαίνει κάθε χρόνο μέσα. Όχι, είπε κάθε χρόνο. Εγώ δεν νομίζω. Σαν να σου λέει μην κάνεις κριτική γιατί άμα φύγω θα ρημάξεις. Αυτό κατάλαβες, ε? Εγώ αυτό κατάλαβα. Γιατί κατάλαβα και εγώ το ίδιο. Τι να σου πω. Κάτω τα χέρια του Σαββίδη, γιατί άμα φύγει θα γίνετε τράγκηδες. Ε, αυτό. Αυτό θέλω να πω. Αν μη τι άλλο, ο Σαββίδης και να φύγει κάποια στιγμή από τον ΠΑΟΚ, όμως θα αφήσει καθαρή την ομάδα. Ο ΠΑΟΚ πάλι γωνιακό μαγαζί θα είναι. Ακόμα και να φύγει ο Σαββίδης και θα βρεθεί κάποιος. Θα έρθει ο Γούμενης με το βιολίδι σε δύο χρόνια χρωστά 20 εκατομμύρια. Άλλο καπέλο αυτό. Καπέλο. Για το Αρθίκ, μπράβο, και έχουμε τα μεξικάνικα τα καπέλα που λες και εσύ εκεί. Τι είπε ο Καμόρα, τι αίρεση, τι προφητεία είπε. Θα πεθάνουμε αύριο, λέει, τι είπε. Ναι, ποιος έβγαλε τέτοια προφητεία. Ότι σήμερα είναι συντέλεια. Δεν το έχω διαβάσει. Τι τρομάζεται τον κόσμο, ρε. Πάλι συντέλεια είναι. Ναι. Κάθε 10 χρόνια συντέλεια έχουμε. Μια είχαμε το Millennium το 2000. Ναι. Μετά είχαμε με το ημερολόγιο των Νίκας, πώς τους λέγανε. Ναι. Αυτούς. Όλοι λοιπόν, αυτοί φελοί. Καινούργια ναι. Τώρα. Όλοι φελοί αυτοί. Καινούργια ναι. Τώρα. Τι είναι. Τι είναι. Από τι είναι. Από επιστήμονες. Τους έφαγε το πολύ το διάβασμα. Μάλλον έχει πάθει μαλάκιση το κεφάλι του από τον πολύ το διάβασμα. Εγώ είχα ένα συμμαθητή. Δηλαδή, πώς το εξήγησαν οι επιστήμονες αυτό το πράγμα. Ήταν αριστούχος στα μαθηματικά. Δεν πιανότανε. Το Χατζηλιάση το μαθηματικό τον είχε κάνει ρόμπα να πούμε. Ο Χατζηλιάσης δεν μπορούσε να. Ο Μιχαηλίδης. Μαθηματικό τέρας. Τέρας μαθηματικό. 22 γενικό. Το βλέπω μετά από 10 χρόνια στον δρόμο. Περπατούσε μόνος του. Έτρωγε κάτι σπόρια. Αυτό. Κάτι σανδάλια. Μιλούσε ανευ λόγου μόνος του. Ανευ λόγου. Λέω, βγήκαν τα κινητά. Πώς μιλάς κανένα κινητό. Ρε Μιχαηλίδη, το λέω, τι γίνεται. Ο Μιχαηλίδης έκανε και γκριμάτσες. Πω, λέω, τι γλιτώσαμε. Και ο κόκκινος λέω με εμένα, λέω με τα μαθηματικά που ήμασταν την κατιούσα κλίμακα να πούμε. Πολλαπλασιασμό πινάκων δεν ξέραμε να κάνουμε. Τι γλιτώσαμε. Δεν τη γλιτώσαμε βέβαια. 100%. Ένας έγινε μυθομανής, ο άλλος έγινε. Ο επιστήμονας έχει. Ο καλός επιστήμονας έχει κουβαλάει μια κατάρα πάντα. Ναι. Ότι επειδή αφιερώνεται, όλο του το είναι αφιερώνεται στην επιστήμη του, ναι, ναι. Σε όλα τα υπόλοιπα τομεί τη ζωή του συνήθως τα κάνει μπάχαλο. Ναι. Είναι. Ο πλανήτη σεξ. Και θα μα κάνει σεξ ο εξ. Εξ. Τι, ναι. Ο οποίο. Ναι, ναι. Θα πέσει στον πλανήτη γη. Σήμερα τι ώρα. Πούντο, γιατί δεν έπεσε ακόμα. Σήμερα. Άμα δούμε κάμια λάμψη δηλαδή στον ουρανό, κάτι τέτοιο, είναι ο εξ. Ναι. Καθαρίσαμε. Φιλήστε ένα τον άλλον. Άιτε. Κατάλαβε το πολύ το διάβασμα τι κάνει. Καλά, ρε, ούτε γένεια. Δεν Στέφανε, ούτε γένεια δεν προλάβουμε να κάνουμε. Το μαγαζί θα μα φάει ο έξι να πούμε. Απ' τη μια ο προφήτης. Τουλάχιστον να προλάβουμε να κάνουμε γένεια, ρε. Απ' τη μια οι θρησκευτικέ προφητείε με όλου του τεμπελχανάδε που καθόταν δεν δουλεύαν και κάναν προφητείε. Αρχιτεμπελχανάδε να πούμε. Τώρα από το διάβασμα οι άλλοι έχουν φλωμώσει το διάβασμα και κάνουν. Βλέπουν αριθμού και στον ύπνο του να πούμε. Βλέπουν αριθμού και στον ύπνο του και στο τέλο μια χαρά είμαστε. Έτσι το βλέπω εγώ στο σύμπαν να πούμε. Κάτσε μη φύγει καμιά βόμβα εκεί, τις βλέπω κάτι βόμβες από πάνω από κάτω από την Ιαπωνία εκεί. Ο ένας λέει τον άλλον γεροξεκούτη, ο άλλος ο Κιμ Γιονγκού λέει τον Τραμπ γεροξεκούτη. Ο άλλος τον λέει παλαβό. Μιλάμε τώρα, καφενιακοί διάλογοι τώρα, μιλάμε τώρα. Δύο ηγέτες ξέρω, καφενιακοί τέτοια. Ποιοι είναι ηγέτες. Ο Κιμ Γιονγκού. Ο Τραμπ και ο, ναι. Ο ένας, εντάξει, δάκτυλοι κι αυτοί είναι εννοείται. Ο ένας είναι σαν το Γράντα με ξανθό μαλλί. Ο Τραμπ και ο άλλος είναι ίδιος ο Τρέγιας στο πιο κοντό. ο Κιμ Γιονγκ Γιουνγκ. Όχι ρε φίλε τώρα, όχι τον Τρέγια έτσι. Σαν τον Τρέγια πιο κοντό. Τον έβγαλε τον Τρέγια τώρα. Τον προσβάλλεις. Τον προσβάλλεις. Τον έβγαλε τον Τρέγια τελευταία. Σαν τον Κιμ Γιονγκ Γιουνγκ. Υπάρχει ναι, τι. Σαν στρογγυλοποιήθηκε, έκανε. Πιο γεροδεμένος βέβαια ο Τρέγιας. Αλλά ο Κιμ Γιονγκ Γιουνγκ. Καταρχήν ο Γιονγκ είναι χοντρός. Γιατί ο Τρέγιας είναι, λιγνός είναι. Πλακώνει εκεί τις πίτσες και τα λουκάνικα να πούμε. Στη Μαρμίτα όταν ήταν τουλάχιστον ήταν νορμάλ. Στη Μαρμίτα πριν 7 χρόνια, 8 ήταν. Το ίδιο είσαι μετά από 8 χρόνια να πούμε τι. Άμα προσέχεις. Είδα το κόκκινο να τα πίνει με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη στο μπαρ Ναβάγιο και να συζητάνε για το μέλλον του Παναθηναϊκού. Αεκάρα από Καλαμάτα. Συνεννοήθηκε ο Βαρδινογιάννης με τον κόκκινο. Αυτός τι είναι ο Θεοδωρίδης τώρα για το τέτοιο για τον Ηράκλειο. Ποιος Θεοδωρίδης. Κάποιοι με έναν Θεοδωρίδη εκεί πήγανε, ρε, παρακάλεσαν ο Παπαγιωάννου Λάκης, ναι. Ο Κατσιαμπής και πώς το λένε τον άλλον, ο Τουτζιάρης, ο Φάνης. Ναι. Πήγανε εκεί σε αυτόν τον στον Εύωσμο, αυτό που διέλυσε τον Αγροτικό Αστέρα, τον Θεοδωρίδη. Λοιπόν, και τον παρακάλεσαν να πάρει την ομάδα με χρέη. Τώρα ο άλλος είναι επιχειρηματίας σοβαρός, δεν είναι ο Θεοδωρίδης. Την ομάδα την πήρε και είπε ο γιος του.
Είδες πάντως τη διαφορά μεγέθους. Ο άλλος δηλαδή, ο Παναθηναϊκός, με αυτά τα χρέη που έχει ο Ηρακλής, θα βρισκόταν κάποιος να τον πάρει. Ναι. Με 20-30 πόσα είναι ο Ηρακλής μέσα. Κάνε 20-30 πόσα είναι μέσα. Ο Ηρακλής, ναι. 4-5 εκατομμύρια. Μόνο. Βέβαια. Τι μόνο, τόσα είναι. Για τόσα λίγα χρέη και δεν βρίσκεται ένας άνθρωπος, ρε παιδιά, να πάρει. 500 φιλάθλους. Εδώ με την Τζίστο, Καφτατζόγλι, ο κομμουνιστής. Αυτή είναι η διαφορά μεγέθους όμως. Αυτή είναι. Δηλαδή υπήρχε περίπτωση ακόμα. Και ο Άρης Έλλος στα τέτοια τότε. Δεν θα έπαιρνε κάποιος τον Άρη. Με 5 εκατομμύρια χρέη. Τον Άρη. Ναι. Με αυτούς τους φιλάθλους. Με αυτούς τους φιλάθλους. Δεν σε έπαιρνε ούτε μελοθάνατο. Επειδή ο Άρης έχει μπλέξει με κακούς παράγοντες, έχει κακό κόσμο. Άρης. Γιατί οι φίλοι του είναι καλοί. Τι είναι οι φίλοι. Άντε φύγετε από εδώ πέρα. Μην ανοίξω πάλι το στόμα μου βραδιάτικα. Άιντε βρε. Μπόκα Τζούνιορ, τι μέρα θα έρθει. Τι μέρα θα έρθει η Μπόκα Τζούνιορ. Με αεροπλάνο, με την Αεροφράνς θα έρθει. Τον κύριο Καρυπίδη ρώτησε. Πώς τη λένε την άλλη την εταιρεία που διαφημίζεται εδώ με τις αεροσυνοδούς που είναι άχυλες. Πώς τη λένε την εταιρεία. Η Ryan. Την Aeroner. Υπερατλαντικά δεν νομίζω. Την κάνει υπερατλαντικά. Είδα ένα πιλότο μια μέρα πετούσα με την Aeroner. Ίδιος ο Αλέφαντος είχε ένα μαλλί πλαγιοδάνιο. Καμιά 58 χρονών. Και το σήκωσε το αεροπλάνο σαν γίγαντας να πούμε. Λέω, θα αρέσει και ήμουνα στο πούλμαν του Αρίωνα. Ήταν και κάτι γκόμενες εκεί αεροσυνοδοί άχυλες και είχε και επιβλητικό. Ήσουν εσύ μέσα στο αεροπλάνο. Μπήκα στο αεροπλάνο πρόπερση τελευταία φορά. Δεν μπαίνεις, γεια. Δεν μπαίνεις. Να μπω στο αεροπλάνο και άμα σταματήσει ο κινητήρας. Αυτή είναι η τύχη σου. Τι τύχη μου είναι. Εγώ που πάω καλά τα πράγματα. Αυτό καλά το λες. Σήμερα πήγα να πάρω φουντούκι εδώ πέρα και πορτοκαλάδα αυτή με τον γιατρό που με έχει συστήσει ο κτηνίατρος. Ένα τέταρτο προσπαθούσε να χτυπήσει το μηχάνημα τα φουντούκια και δεν μπορούσε. Εν τω μεταξύ, του λέω να πάρουμε άλλο πακέτο φουντούκια. Δεν έχει άλλο πακέτο. Έχει άστρο πάντως. Ναι. 18 δηλαδή, βενζινάδικα δεν βρήκαμε να βάλουμε βενζίνη τότε. Ποιο στέει άραγε. Ναι. Τότε στην ξανθή. Άντε τα βενζινάδικα δεν βρίσκεις βενζίνη. Ναι. Εάντε στη ζωή σου γύρω-γύρω έχει του ακροατές περίεργοι, αυτοί έχει μέλη να τραβά του τρελού. Ωραία. Ναι. Χαλάει το αυτοκίνητο, πα να βάλει μπρο, πετάγονται οι μάντες. Ναι, αυτά γλιτώνεις. Άμα σταματήσει η τουρμπίνα στις 10.000, πώς θα γλιτώσεις. Και τελείωσες. Τραβάς τα περίεργα, δεν πας στα επικίνδυνα πράγματα. Βέβαια. Έχει μια λογική. Βέβαια. Γιατί σε τρένο δηλαδή τι έγινε, με αυτή τη λογική μπορεί να εκτροχιαστεί το τρένο. Που ναι, αλλά άμα εκτροχιαστεί το τρένο και είσαι στο πίσω βαγόνι, σώνεσαι. Ενώ αν εκτροχιαστεί το αεροπλάνο και πέσει, να πούμε. Εκεί στο, είτε είσαι στην αλφα θέση, είτε είσαι τέρμα πίσω. Ναι. Στη γαλαρία. Εντάξει. Το πείμα θα το πεις. Το πείμα τώρα θα το πεις, ναι. Είναι πώς θα σου τύχει, ρε παιδί μου. Εγώ καμιά φορά περπατώντας στον δρόμο, δεν πάω ούτε από το δρόμο ούτε από κάτω από τα μπαλκόνια. Στον δρόμο μπορεί να σε πατήσει τα μάξι, κάτω από το μπαλκόνι μπορεί να αυτοκτονίσει κανένας να έρθει κατά πάνω σου. Λίγοι έχουν πέσει από τα μπαλκόνια. Δεν τα λένε. Ναι. Δεν τα λένε. Αυτοί που φεύγουν στις Γερμανίες, στις Ισπανίες, αυτά τα παιδιά, τα 1,5 εκατομμύρια που φύγανε, τα λένε οι Ευαγγελάτοι, αυτοί οι ψαλιδόκολοι και οι υπόλοιποι που λένε τις ειδήσεις. Όχι. Αυτοί που αυτοκτονάνε πέφτουν από τα μπαλκόνια κτλ. Μόνο του Καρυπίδη τον υπάλληλο είπαν ότι έπεσε. Γιατί δεν είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Δεν είστε με το ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς είστε ακροδεξιά στοιχεία. Τι έγινε, βρήκε στον δρόμο. Βρήκε στον δρόμο. Ορίστε. Πάντα τον χύνει για γορή επίτηδε το γίνει στον καφέ. Βέβαια τον χύνω. Επίτηδε. Βέβαια. Α το νεράκι εδώ. Θες γεράκι νεράκι, θες κανένα καφεδάκι. Όχι, όχι. Κάνει ωραίους καφέδες εδώ. Ξέρω. Κόκκινος πίνει ένα καφέ εδώ, 4 κιλά αυτό αφρό έχει. 5 κιλά κανέλα, του λέω η κανέλα είναι αντιερωτική. Φρέντο καπουτσένο, τι. Στην ηλικία σου βάζει κανέλα, λέω είναι αντιερωτική κανέλα. Λοιπόν, με τον νόμο που ισχύει από φέτος πάντως και πιάνει την ΑΕΠ Ηρακλής, αν ξεκινήσει από ΓΑΜΑ Εθνική και επανέρχονται τα χρέη όταν γίνει νέα ΠΑΕ, οπότε Α1 τοπικό ή ΓΑΜΑ με εξαγορά ΦΜΗ. Μάλιστα. Ναι. Ναι, γιατί άλλαξαν και τα καθεστώτα. Αυτό λέμε για τον Παναθηναϊκό. Ρε εσύ, τι καθεστώτα. Βγαίνει αύριο ένας υπουργός, βρίσκει έναν αντιεργατικό νόμο, τραβάει, αλλάζει τον νόμο και ανεβαίνει. Έλα ρε τώρα, τι ψάχνεις. Εντάξει. Αυτά εννοείται. Έτσι δεν είναι. Η ομαδάρα σου στον μπάσκετ τι έγινε, κατά διαόλου πάει. Πρέπει να πεμπλακούμε από τον κύριο Λάσκα, έβγε η πνιγή ομάδα. Η κοντρούλα έβγε, πάει η ομάδα. Πρέπει να δώσει να αφήσει την ομάδα ο Λάσκα, δεν γίνεται. Πού την αφήσει, σε ποιον. Να σε ποιον την αφήσει. Να έρθει ο Δαμιανίδης. Να βγάλει πολιτήριο, ρε φίλε. Ο Δαμιανίδης να βγάλει πολιτήριο. Ποιος έρθει. Όποιος έρθει, ρε φίλε. Ο Τορνατόρος, ποιος, τι. Τι να σε πω εγώ τώρα. Εγώ θα βρέπει επενδυτή για τον Άρη. Πού το βλέπεις τον Άρη. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο και ο Άρης στο μπάσκετ είστε για φούντο, έτσι. Είστε για φούντο. Ο Άρης είναι ότι πρέπει να τελειώσουμε το άρθρο 99. Φούντο γλου, ποιο είναι 99. Το πληρώσατε το άρθρο 99. Τι. Το πληρώσατε.
Σχεδόν είναι να εξοφληθεί, αλλά. Σχεδόν. Ναι. Δεν έχει σχεδόν. Σχεδόν έγκυος δεν είναι. Ή είσαι έγκυος ή δεν είσαι. Δεν έχει εξοφληθεί ακόμα. Δεν έχει εξοφληθεί το 99. Όχι, όχι. Δηλαδή ήρθε ο Λάσκαρης εδώ, το γλύφατε τα πόδια και τις πατούσε στις χοντρές, στις χοντρής. Λοιπόν, και Τζόρτζια και Μόρτζια και Σασάλια και Μάλια και Σάλια, η Βλαχόπουλη, ο πρόεδρος. Ε, ναι. Είναι. Και όταν φτάσει το. Ο Λάσκαρης μέχρι να φτάσει ο νεκρός στην κάσα, κάνουμε κριτική μετά. Ε! Θεσσαλονικάρχες! Γιατί ρε, σε αφού καλά, Μακεδονομάχη! Καλά το πήγαινε ο Λάσκαρης. Να είστε ρε την παραμύθα, έσκασε η μύτη ο άλλος με τη Σταύρου της Χρυσού. Ξαφανίστηκε η περιπτεριούχος τώρα η Τζόρτζια. Η περιπτερού ήρθε, πήρε τον Άρη. Τα αγάρια. Α, τα αγάρια. Ω πουλέρα και βρωμιά μέσα είστε ρε. Τι είστε εσείς οι Αργιανοί ρε. Τι. Πού τον βρήκατε αυτό να δω. Τι ζευγάρι ήταν αυτό ρε φίλε. Τι ζευγάρι. Τους δεις ένα μπαρ τώρα. Το Λάσκαρη με την Τζόρτζια. Τους δεις. Θα πεις ύποπτο ζευγάρι αυτή. Δεν είναι. Έτσι δεν είναι, ρε Γιάννη. Έτσι είναι. Θα κάνει μπαμ αυτό τώρα εδώ. Και αν ξοδεύεις και τα λοιπά. Τέλος πάντων, εντάξει. Στη Β' Εθνική με τη ΜΕΝΤ, εκεί θα έρχεσαι στο Ζάπινγκ, εκεί στην Χουρμούζη. Θα έρχεσαι εκεί πέρα στο Ζάπινγκ, δίπλα είναι το γήπεδο τη ΜΕΝΤ. ΜΕΝΤ Άρης. Θα κάτσει ο Γιαννάκης προπονητής ή θα πάει πουθενά. Ο Αργιανάρης αυτό. Μετά μπορεί να πάει και για πρόεδρος, δεν ξέρω. Ποιος θα πάει πρόεδρος? Ο Γιαννάκης. Ο Γιαννάκης. Τότε τις μούτες σας θα στη δίνω και με τα δάχτυλα των ποδιών. Θέλετε πρόεδρο? Τι είστε εσείς, ρε. Θέλετε και τον Γκάλι στο αυτό με την Μπόκα Τζούνιορ. Άρε Γκάλι, πάρε καμιά εκδρομή που θέλα. Ποια Μπόκα Τζούνιορ θα παίξουνε? Ποια Μπόκα Τζούνιορ θα παίξουνε? Σας τα έλεγε ο Ραυτόπουλος. Δεν με ακούτε με. Ο Γκάλης έκανε την καλύτερη δουλειά από όλους. Πώς? Διατήρησε το μύθο του, δεν έμπλεξε ούτε με προπονητηλίκια, ούτε με προεδρυλίκια, ούτε τίποτα. Διατήρησε το μύθο του και γι' αυτό έμεινε ζωντανός μύθος. Ναι. Γιατί δεν έμπλεξε μετά με άλλα πράγματα τα οποία θα είχε φθορά. Μη φωνάζετε έξω, ρε. Μπαμπού. Ναι, για λέγε. Με τα οποία θα είχε φθορά. Ναι. Δηλαδή, αν έμπλεπε και με προεδρυλίκια, μπορεί να τον βγάζανε μετά κατά χρασί το ένα άλλο. Ναι. Και διατήρησε. Ενώ ο Πρέλεβιτς, παράδειγμα, στον ΠΑΟΚ, που έμπλεξε με τα προεδρυλίκια και με αυτά. Καλά έχει, το πάει. Καλά το πάει, δεν μικρή ομάδα δεν πάει έχει. Καλά. Μικρή ομάδα έχει. Αλλά εντάξει. Φτύρεται όμως. Φτύρεται ο άνθρωπος. Φτύρεται, βέβαια. Ναι. Φτύρεται. Μικρή ομάδα. Ο Γκάλης δηλαδή δεν έχει χάσει καθόλου από την έγκλη του. Ναι. Πολύ σωστό. Έχει μείνει, βέβαια. Γι' αυτό και το βραβεύουν ακόμα και στα. Ποιοι το βραβεύσανε? Στο Hall of Fame. Σούπερ 3 τον είχε τιμήσει και ο Σούπερ 3, έτσι. Τον είχε τιμήσει. Τον Καλημερίδη τον φωνάξε. Μόνο και ο κύριος Βασιλακόπουλος δεν έχουν κάνει κάτι. Και κάτι μαλωμένοι είναι, δεν ξέρω. Βασιλακόπουλος. Εκεί πέρα με τον Γιαννάκη, με τον Γκάλη. Τον έκανε άνθρωπο τον Βασιλακόπουλο, ο Γκάλης και ο Γιαννάκης. Αυτοί τους κάνανε. Η καρέκλα έχει γίνει ένα με τον πισινό του, να πούμε. Άμα σηκωθεί ο Βασιλακόπουλος, σηκώνεται και η καρέκλα από πίσω. Πάει το αλέτα, του κάνει και μια τρύπα και πηγαίνει 40 χρόνια σε μια καρέκλα να κάθεσαι. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε. Και βρίζει τον Γκάλη και τον Γιαννάκη. Έπρεπε να είμαι εγώ ο Γκάλης και ο Γιαννάκης. Τον πόγο τον Βασιλακόπουλο. Το άλλαζα τα πετρέλαια. Τα πετρέλαια θα του άλλαζα. Τυχερός είναι. Τυχερός είναι. Αυτή την καρέκλα θα την πάρει μαζί του, ρε. Και αυτός. Και αυτός. Αυτή την καρέκλα μαζί του. Ο άλλος ο Τζακ Ντάνιελς, ο Κώστας ο πολίτης. Ο Τζακ Ντάνιελς εκείνος. Καλά, ο Τζακ Ντάνιελς. Εκείνος ήταν δηλαδή. Φουντούκι ανέκδοτο προπονητή ήταν ο πολίτης. Αντί να πει το Θεό που πιστεύει. Παιδιά, πάμε γερά, ξέρω εγώ, τι το λες. Γερά. Πάμε γερά, ναι. Γερά. Η μπάλα στον Γκάλη, η μπάλα στον Γκάλη. Αυτό ήταν το σύστημα. Η μπάλα στον Γκάλη, γερά. Και μετά βγήκε και είπε: δεν έλεγε του Γκάλη, λέει, όλη η ομάδα λέει, ξέρω και τα λοιπά. Ναι, ναι. Γκάλη, καλό άνθρωπο αυτό ο Γκάλη. Όχι γκάξτερ είναι, όχι ντίλιγκερ είναι. Όχι το γκάξτερ το βγάλανε για τέτοιο, σαν αθλητή, σαν παίχτη. Δεν ξέρω ρε τον άνθρωπο. Τελεστή. Καλό άνθρωπο είναι. Καλό άνθρωπο. Δεν ασχολείται, ρε. Δεν ασχολείται. Δεν ασχολείται. Άλλα θέματα τι έχουμε. Γλιτώσαμε από το κομίτι EX. Εντάξει. Κάτσε, δεν έχουμε μπροστά μα ακόμα ολόκληρο βράδυ. 23 του μηνός δεν είπανε. Πέρασε 23. Α, σήμερα είναι 23. Πώ γλιτώσαμε? Δεν γλιτώσαμε ακόμα. Πλανήτη 6, ναι. Από τον πλανήτη θα γλιτώσετε. Από μένα δεν γλιτώνεις. Τι υπονοείς, ότι ο Ραπτόπουλος και οι Κατσαρίδες θα επιβιώσουνε μετά την έκρηξη? Λες. Λες. Αυτοί μόνο θα επιβιώσουνε μετά τον μπαμ. Είναι εγωιτευτικό πάντως έτσι. Να μας φάω σε πούτα καταφύγια, αυτό που βλέπεις τα αμερικάνικα έργα να πούμε. Κοίτα να δεις αυτά τα έργα. Είναι αυτός ο Γιάννη, αυτά τα έργα είναι προφητικά. Κάτσε να πατήσω εγώ Google, πλανήτη σε. Τα έργα, μην νομίζεις, κάπου βασίζονται αυτά. Κάποια στιγμή θα γίνουν αυτά που δείχνουν τα έργα. Στο Hollywood. Ότι θα τελειώσει το καύσιμο κάποια στιγμή, θα γίνει πόλεμος για το νερό. Κάτσε να πατήσω στο Google, με ενημερώνει εδώ τι? Ο Χιλιτίδης. Μην πατήσεις πάλι, ναι, τι. 23 Απριλίου. Σεπτεμβρίου. Απριλίου. Σιγάρε, έλα, 23 Σεπτέμβριο, το έβγαλε. Πάτα. Ναι. Enter. The end of the world. Περιμένε. Ναι, πάτα αυτό. Λοιπόν, ο Ορφέας, όχι, πού είναι ρε Will,
End of the world, εκεί το τέταρτο θέμα, κάτω. Κάτω εδώ πήγες. Στα ελληνικά το βάλω εγώ. Λοιπόν, κάτσε να δούμε ποιες πόλεις θα καταστραφούν πρώτες. Το τέλος του κόσμου έφτασε. Οι 7 πόλεις που θα καταστραφούν πρώτες στις 23 Σεπτεμβρίου. Ωραία πράγματα. Διάβασε το Γιάννη, διάβασε το Γιάννη, εσύ εδώ. Όλο. Όλο αυτό εδώ, ναι. Διάβασε. Ο απόλυτος οδηγός επιβίωσης για την ημέρα. Κάτσε, όλο, όλο. Α. Έχεις προστατήτηδα, απαλλάξω από αυτήν την προστατήτηδα. Αυτό είναι διαφημιστικό, είναι αυτό. Αυτό είναι διαφημιστικό. Είναι διαφημιστικό, διαβάζει. Όχι, αυτό ήταν διαφημιστικό. Λάθος έκανα. Συγγνώμη. Έχεις προστατήτηδα, τη γλιτώνεις τη μέρα της σύγκρουσης. Γιατί έχεις προστατήτηδα. Έχεις προστατήτηδα την πίσω πόρτα, τι την ήθελες. Χωρίς προφυλακτικό, έχεις προστατήτηδα. Λέγε, παρακάτω, διάβαζε. Ο απόλυτος οδηγός επιβίωσης για την ημέρα της αποκάλυψης. Πώς θα προστατευτείτε όταν ο μυθικός πλανήτης X πλησιάσει στη γη. Μυθικός, ε. Έτσι λέει εδώ. Διάβαστο. Α, ωραία, την Αμερική θα φάει πρώτα. Για λέγε. Σιάτλ, Όκλαντ. Ακόμα κι αν δεν προσγειωθεί απευθείας πάνω στον πλανήτη, η έλξη που θα δημιουργηθεί θα αντιστρέψει τους πόλους της γης, δηλαδή όπως είπε ο Ψηφίδης με τον κόκκινο, ο κεντρικός άξονας της γης θα κάνει ένα κρακ. Και θα αποκλίνουμε τις πορείες μας κατά 12 σάντιμετρ. 17 ο κόκκινος. 17, 12, 17, 12. Ένα τέταρτο μαλώναν. Συνέχισε. Ναι. Προφήτης Ψηφίδης με προφήτη κόκκινο. Έλα, μην το διακόπτω. Ακόμα και δεν προσγειωθεί απευθείας πάνω στον πλανήτη, η έλξη που θα δημιουργηθεί θα αντιστρέψει τους πόλους της γης και θα προκαλέσει σεισμούς και εκρήξεις ηφαιστείων. Με απλά λόγια, η έλευση του πλανήτη X. Σύμφωνα με τους συνωμοσιολόγους, τι είναι αυτοί, παπάδες είναι, τι είναι, Εβραίοι, Μασόνοι, τι, επιστήμονες. Αυτοί που κάνουν τις συνωμοσίες. Θα μας αφανίζει με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Καθώς ο τρόμος, ποιος τρόμος, του Σούπερ 3, που προκαλούν αυτές οι φήμες εξαπλώνονται με ραγδαίους ρυθμούς, η NASA έσπευσε να διευκρινίσει ότι ο φημολογούμενος πλανήτης Ξ δεν υπάρχει. Άρα λακαμίες λέει εδώ. Αν και οι αστρονόμοι έχουν εντοπίσει στο τέλος του πλανητικού μας συστήματος ένα παράξενο πλανήτη 4 φορές μεγαλύτερο από τη Γη. Μήπως αυτοί που τα λένε δεν είναι αστρονόμοι, είναι αστρολόγοι. Αυτοί που λένε τα ζώδια, ξέρεις. Μήπως είναι τίποτα. Μήπως είναι τίποτα σαν τον Μπιτ Παπαδάκο και σαν τη Σεμίραμις, θα πούμε. Λέω εγώ τώρα. Σαχλαμάρες. Αηδίες. Βλακίες. Ό,τι κάνουν οι. Τρεις την άλλη βγάζουμε και μια μόδα. Άστα ρε τώρα την παραμύθα τώρα. Τι θέματα άλλα έχουμε. Για Άρη μιλήσαμε. Για ΠΑΟΚ. Είπες περιμένεις Γιάννη. Περιμένουμε να ανέβει η ομάδα, να βρει τα πατήματά της. Ναι. Να ανέβει ο Βιερίνια. Κοίταξε ο Βιερίνια. Για πες μου για τον Βιερίνια. Ο Βιερίνια είδε ένα λιμιό να τον πιει στο ποτήρι. Βέβαια από τη μεριά του είχε το Μεντί αριστερό μπακ. Να τα λέμε όλα, ναι. Ένα 92 τώρα. Ένα 92 αριστερό μπακ. Όταν ο Μαύρος πήρε τη στόπερ και πήγε ο Σαραδούκας αριστερό μπακ, την έκανε κατσίκα ο Λιμιός από την άλλη μεριά. Μπήκε στο τσαμπούρι. Αυτό το Μεντί, ρε φίλε, γιατί δεν το φτιάχνουν αμυντικό χαφ να και στο ψηλό παιχνίδι να είναι δυνατό παιδί. Δεν είναι το σώμα του να πούμε για να παίξει μπακ αυτό το τρίτο στόπερ όταν τον βάζει μια χαρά. Και τρίτο στόπερ θα μπορούσε. Και αμυντικό χάφ γιατί ξέρει μπάλιτσα. Δεν είναι τέτοιο. Ο Ζαραδούκα σε αυτή την ηλικία με εξπλήσει με την καλή του πορεία. Και ο Τσαμπούρη με τον λευκό μαλλί. Δηλαδή ένα μυστικό του Λεβαδιακού είναι και αυτοί οι δύο πλάγοι μπακ. Χάριστη έκπληξη ο Λεβαδιακού. Και ο Τσαμπούρη και ο Τσαμπούρη. Που σώθηκε στο νήμα. Ναι. Ο Τριποτσέρη. Και ο Τριποτσέρη από την Καβάλα. Μια χαρά τρίτο στόπερ. Ο Τριποτσέρη. Αλλά. Ο Τρυποτσέρης, πώς το λέγανε αυτό στην Κρήτη, ο Τρυποτσέρης, τον Νόφη, καριέρα μεγάλη. Για πες λοιπόν, ο Βιερίνια, σου πω για Βιερίνια, περιμένω. Βιερίνια είναι κλοκλό απ' έξω, πασούλα, ναι, δεν μπαίνει μέσα, ίσως να μην νιώθει έτοιμος. Μόλις νιώσει έτοιμος και μπει, θα πούμε ύμνους για τον Βιερίνια. Το καλό που του θέλουμε. Ναι, γιατί θέλουμε τον παλιό καλό Βιερίνια. Που έπαιρνε το δεξί το μπακ, τον έτρωγε. Έπαιρνε το δεξί το στόπερ, τον έτρωγε. Πρόλαβε το εξάρι, τον έτρωγε. Και στο δεξί χέρι του τερματοφύλακα, να βολίδα. Βάλει, να βάλει και πέντε γκολ εξωτερικά. Για μένα ο Βιερίνια είναι η τελευταία ελπίδα του Πρίγιοβιτς να αναστηθεί. Γιατί, ρε φίλε. Γιατί για να πάρει παίκτες πάνω του, να κάνει τις ατομικές ενέργειες και να του βάζει assist. Ο Πρίγιοβιτς πρέπει απλά να φορτώνεται. Εγώ αυτό ποιο θα το φορτώσει. Άντε πες μου. Ποιο θα τον φορτώσει. Ναι. Μόνο ο Μάτος. Ο Μάτος Βιερίνια. Που δουλεύει και τα δύο πόδια καλά. Δηλαδή και με το αριστερό κάνει. Κόβει και συντράει. Ο Βιερίνια δεν είναι για να φορτώνει. Ο Βιερίνια είναι για να. Για να φορτώσουμε έχουμε και τον Τζάλμα. Φόρτωμα δεν σημαίνει μόνο ψηλά και χαμηλά και ασίστ να βγάλει. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Παρ! 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 Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ! Άλογο. Αλλά δεν σου φαίνεται παρ! Άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο. Υπερταχύτατο. Πεντάμορφο. Wow. Εκπληκτικό. Συναρπαστικό. Θα σου κόψει την πείνα. App του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς. Delivera. Από σήμερα. Μεγάλη ιστορία στη διασκέδαση και τη γράφουν οι Μούσες. Μούσες εν χορό. Τα live βράδια με καθημερινή διασκέδαση στο Τέρμα. Μούσες εν χορό. Αγγελάκη 25, περιοχή έκθεσης. Κρατήσεις 2310-231-237. Έναρξη Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Λοιπόν, έχουμε παραγγελία, ρε Γιάννη, έχουμε ένα φίλο μας στο Ζάπινγκ. Το Ζάπινγκ που μας ακούει, είναι γενιά σου, σε ξέρει λέει πολύ καιρό. Μου είπε ένα δυο μαγαζιά εκεί που κάνατε στα νιάτα σας, να πούμε τους, ναι. Και λέει, εγώ ακούω Χιλιτίδη τόσα χρόνια λέει και τα λοιπά. Τι Μοσχολιού λέει, ένα τραγούδι θέλω να μ' αφιερώσει. Τη γλίτωσε από το αυτοκίνητο, τον είχαν μέσα κι αυτόν. Ο Κοσμάς μας άφησε, αυτός τη γλίτωσε, να πούμε. Λοιπόν, αν λέτε δέχω σ' αγάπη και δίχω σπάνα. Μοσχολιού σαν τον Μπούζαλο. Άρρωστη νεοδημοκράτησα. Ναι. Μοσχολιού. Ναι. Στέκει στου δρόμου κάποια άκρη μοναχός. Χάρης και κρύβει την τροπή του στο σκοτάδι. Όμως τι φταίει αν γεννήθηκε φτωχός, τι φταίει αυτός, αν τη ζωής, αν τη ζωής είναι ρημαδί. Άλλη τη δίχως αγάπη, με δίχως μάνα και δίχως σπίτι. Άλλη τη με στη μανία του βοριά, μικρός φυργητή, αλήτη. Πότε θα πάμε στο Κούγε. Όμως κι αυτός ίσως μπορέσει μια φορά να βρει ένα όνειρο, μια αγκάλι, ένα παγιό, να βρει δυο χέρια να του δώσουν φτερά και τα δυο χείλη. Για να του δω, για να του δω, σου είναι κουραγιό. Άλλη τη δίχως αγάπη, τη γλίτωσε ο Μάγκας, τη γλίτωσε ο Μάγκας στο Ζάμπινγκ. Το είπε το ποίημα ο φίλος μας ο Κοσμάς. Τη γλίτωσε ο Καμόρα, τη γλίτωσα εγώ. Συνεχίζουμε εμείς. Ο άλλος εισήχασε, ε. Δεν μπορεί να βρει θετικό αφού. Τη σήκασε ο άλλος, πέθανε ο άλλος, τη σήκασε λέει. Κοιμήθηκε. Κοιμήθηκε, ναι. Τι έχουμε αφήσει για την καταστροφή, είπαμε. Για τους προφήτες, τους Μούφα, είπαμε. Για την ομάδα στον Άρη μπάσκετ ποδόσφαιρο, είπαμε. Για τον ΠΑΟΚ, είπαμε. Παναθηναϊκό, είπαμε. ΑΕΚ, είπαμε. Ολυμπιακό. Ναι.
Ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός, τι προγνωστικά θα δώσουμε? Παρασκευή είναι σήμερα, δώσουμε και ένα προγνωστικό. Πώς το βλέπεις? 1-0. 1-0 την ΑΕΚ. Ναι. Σφιχτό το παιχνίδι εκεί. Ναι. Ο συνήθως εκεί, ο Μουστάκας εκεί σφιχτός, που με έχεις και πίσω. Ο Μουστάκας δεν είναι πολύ σφιχτός όσον αφορά τη διάταξη. Ναι. Δηλαδή δεν το πάει όπως με τα Γιάννενα, τριαστό. Θα παίξει με Αραούχο μόνο. Θα παίξει με Λιβάδια. Με Λιβάδια. Πίσω Μάνταλο. Αριστερά Κλωναρίδη, δεξιά Μάνταλο. Δεξιά Αραούχο εκτός. Ο Αραούχο αφού σέρνεται, ρε. Ρε φίλε, αυτό είναι ένα παιχνίδι ιδανικό για να αναστηθεί και ο Αραούχο. Που έχει την ταχύτητα με τους μεταργά πίσω. Ξεκινάς Λιβάδιας. Λιβάδια. Ναι, ξεκινάς. Άμα δεν τραβήξει. Δεν βλέπουμε Λιβάδια. Δεν βλέπεις Λιβάδια. Αυτό είναι μάτς για Αραούχο. Σιμό Γιώχανσον να πούμε. Μπακάκι αριστερό μπακ. Μετανάποδο πάλι. Πάλι μετανάποδο το κούλο δεν θα ανέβει ψηλά. Το αριστερό το μπακ, το έχουν ένα θέμα και δεν απερπλάτος, αλλά σήμερα ο Αλέφαντος λέει δεν είναι κακό λέει αυτό. Δεν θα ανεβαίνει ο Μπακάκης λέει από εκεί πολύ. Ναι. Και επίσης λέει επειδή έχει δεξί ποδάρι, δεν θα μπορεί να κλείνει ο εξτρέμ προς τα μέσα. Καρσελά. Ο Κασελάς. Το αριστερό του ναι, δεν θα κλείνει. Εκεί είναι καλό. Ναι. Αν τον πάρει απ' έξω, μπορεί να τον πάρει απ' έξω, αλλά θα σεντράρει. Αλλά ναι. Και πάλι ο Μπακάκης είναι ταχύς, μπορεί να τον φάει. Με αρέσει ο Μπακάκης. Πολύ. Πάρα πολύ μ' αρέσει ο Μπακάκης. Είναι σε μια πολύ καλή κατάσταση και πιστεύω κακώς δεν πήγε και στην εθνική ομάδα. Είναι απορία σάξη αυτό. Δηλαδή παίξαμε με το Ρέτσο δεξιμπάκ με τον Μπακάκι. Ναι. Εντάξει, αυτή είναι η μανά. Γι' αυτό δεν γουστάρω τις εθνικές. Καραφλέ Πράκτορ, δώσε προγνωστικά Ελλάδας και άσε λόγια. Σ' ακούω από Γαλάτσι, σ' ακούει και ο 58ης, ο φίλος μου ο Κώστας ο Παοξής από Λαμπρίνη. Αριανέ, για δώσε τώρα πρόβλεψη πρωταθλητή τώρα όπως έχουν τα πράγματα και αιτιολόγησε. Λέει για σένα. Πρόγνωση για πρωταθλητή. Ναι. Κοίτα, εγώ ακόμα θεωρώ τον Ολυμπιακό πρωτοφαβορή. Έτσι. Άσχετα, αλλά το θέμα είναι ότι εξωαγωνιστικά αλλάξαν τα κόζια. Ναι. Δηλαδή, σαν ομάδα, ναι, μεν Ολυμπιακός ακόμα θεωρώ ότι είναι φαβορή. Αλλά από εκεί και πέρα βλέπω ότι το πέναλτι που πήρε η ΑΕΚ κτλ. Είναι σημαντικά δείγματα. Και ιδίως αυτά που θα δούμε στο ντέρμπι τώρα είναι για μένα το τελικό κριτήριο για το τι θα δούμε φέτος. Δηλαδή το ΑΕΚ Ολυμπιακός, το τι θα δείξει και η διαιτησία. Ποιος είναι διαιτητής αυτό το παιχνίδι? Του ΠΑΟΚ. Σιδηρόπουλος. Ναι. Άρα μπορεί να παίξει για το χ. Αυτό. Αν είναι του ΠΑΟΚ θα παίξει για το χ. Βέβαια. Αν παίξει για ΠΑΟΚ θα παίξει για το χ, βέβαια. Μακάρι. Και εγώ αν ήμουν του ΠΑΟΚ και το χ θα το πήγαινα. 100%. Ναι. Με τον Κίζα βέβαια ο ΠΑΟΚ έχει ένα θέμα. Είναι μια ήττα του ΠΑΟΚ σε αυτό το κομμάτι. Ποιο? Ότι φάγανε τον Κίζα. Το φάγανε. Φάγανε τον Κίζα. Ναι. Βέβαια. Και τι είχε τώρα, είχε συνάντηση λέει ο Περέιρα, αυτός της, πώς το λένε, Περέιρα το λένε, της τέτοιας, με τη Β' Εθνική. Λέει, εσείς λέει το παραξιφθυλίσατε ρε παιδιά, λέει, 7 στα 10 παιχνίδια στη Β' Εθνική, λέει, στη μέρα τα έβγαλε. Και λέγατε για αυτά που λέγαμε πέρυσι, δηλαδή εντάξει τώρα, δεν το είπε ολόκληρου έφατο το πράγμα, τα έσχη που βλέπαμε πέρυσι, εντάξει. Πόσο πήγαινε η ταρίφα, δηλαδή, ναι. Να το τώρα, πούμε και πίσω, δεν ξέρουμε αυτό, αν επίσημα ναι. Πάνω κάτω η ταρίφα πόσο πήγαινε, αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε αυτά τα πράγματα, δεν τα υιοθετούμε, αλλά εκτός αέρα μπορούμε να πούμε. Ναι. Εκτός αέρα. Μπορείς να πεις 15, 30, 40, δεν μπορούμε να πούμε, όλος το από Περέιρα. Ο Περέιρα το είπε βέβαια, λέει ναι, ρε παιδιά το ξεφτυλίσατε λέει εδώ πέρα, για σας μορφωθείτε λίγο λέει. Ναι, αλλά είπε και το άλλο, ότι και οι διαιτητές στο κόλπο λέει, μη δω καλά στο περιπολικό μέσα. Τι. Γιατί για να γίνει ένα match στημένο, ίσως και ο διαιτητής πρέπει να πάρει. Δηλαδή, θα σου πω τώρα εγώ ένα πράγμα. Είμαι εγώ διαιτητής. Ναι. Και παίζω ένα match το οποίο ας πούμε είναι στημένο. Στο σκορ, ας πούμε. Έτσι, στο σκορ. Ναι. Θα σου πω καλά, ρε καθηγητή, εμένα δεν με έχετε πει τίποτα. Εμένα στην απέξω, δηλαδή. Γιατί? Εγώ είχα έναν γνωστό, πρώην φίλο μου και τώρα εχθρό μου, ο οποίος έπαιζε μπάλα. Και μου έλεγε για ένα match. Που έπαιζε η ομάδα. Τι κάνει νιά στο κεραμίδια τώρα. Στην προοδευτική. Και λέει κουφάρες το στήσαν το μάτς ή δεν τρέπονται τίποτα κτλ. Μετά από χρόνια κατάλαβα αυτός γιατί να φωνάζει. Δεν τον ενημερώσαν. Γιατί δεν τον ενημερώσαν. Άδικο είχε. Να βάλει και αυτός τον οβολόν του. Ναι. Και εγώ έπαιξα σε ένα στημένο μάτς που δεν ήξερα. Στην Καλκιδική με το Πολύκαστρο. Έπεφτε το Πολύκαστρο και δίναν λεφτά. Και εγώ έπαιζα τέρμα και ήμουνα όλα πάνω μου πηγαίναν. Και άσε να μπει, και άσε να μπει, και άσε να μπει, και άσε να μπει, 0-0. Ναι. Δεν πήρα χαμπάρι. Βλάξ. 22 χρονών, τώρα 21, 30 άριδες, 30 διάριδες, λέει τώρα ευκαιρία. Είναι Απρίλιος μήνας, είναι Μάιος, ξημερώνει. Κοίτα, καμιά φορά φτιάχνονται παιχνίδια και χαλάνε. Ναι. Γίνεται και αυτό. Ναι. Βλέπεις την απόδοση να καταποντίζεται. Ναι. Και μετά κάτι γίνεται, κάπου στραβώνει ιστορία, μπα, το βλέπεις εκεί κονακολλημένο κανένα χείρο. Έτσι ακριβώς.
Έτσι ακριβώς. Εγώ έκλεινα τη Δευτέρα με Άσο Γιάννενα, την πάτησα. Με έκανε ρόμπα ο Μασούρας. Πήγε ο Χρυσός ο κτηνίατρος εκεί, τι περίμενες? Να κερδίσει γηπεδούχος? Πήγε σε μάτσο κτηνίατρος και περίμενες να κερδίσει ο γηπεδούχος? Είναι δυνατόν? Πόσα μας πήγε με το κτηνίατρο και δεν κέρδισε ο γηπεδούχος? Ξάνθη Ολυμπιακός, Σοπαλία. Γιάννενα, Σοπαλία. Πού άλλο, ποιο άλλο? Σέρες Άρης 0-0. Πώς το λέγανε το μαύρο που έτρεχε για να βάλει γκολ από τα χαφ? Τον Σεραϊκό, πώς το λέγανε, ρε? Και το έχασε το. Από το μισό μέτρο. Το βλάκα το μαύρο. Το βλάκα το μαύρο. Γιατί ο δικός μας ο τέλος από το μισό μέτρο δεν έχασε. Δίπλα από τη γραμμή. Δύσκολο ήταν. Το έχασε στο. Γιατί έσκασε. Γιατί έσκασε στη λακκούβα πάνω. Έσκασε, ναι. Έσκασε στη λακκούβα πάνω. Ανοίγουμε γραμμές. Θα ανοίξουμε. Ναι. Δείτε Τζόρτζια και. Κινδυνεύει ο Άρης στο μπάσκετ να γίνει Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ωραία πράγματα. Το πλανήτη ισχύει, χτυπάει τη γη. Πόσους λένε αυτούς, είπαμε, τους συνωμοσιολόγους? Συνωμοσιολόγοι. Ναι, ναι, συνωμοσιολόγοι. Γιατρός στέλνει μήνυμα. Λέει. Φουσού. Φουσού. Τι φουσού? Φουσούλη. Τι φουσού? Α, το μαύρο. Ο φουσού. Έτσι το λέγανε. Ναι. Φουσού. Τι φουσού. Φουσού το λέγανε το μαύρο. Λοιπόν. Λοιπόν, 2-31-0-90-90-90 έχει φοβερό μνημονικό. Εγώ πρέπει να τα σημειώνω πολλά από αυτά. Wow. Αλλά αυτός έχει φοβερό θυμητικό. Δηλαδή, εγώ έχω σε φυσιογνωμίες. Ναι. Σε φυσιογνωμίες θυμάμαι πάρα πολύ καλά, αλλά δεν θυμάμαι ονόματα και τέτοια. Δεν έχω σε ονόματα. Χρονολογίες και τέτοια. Ναι, χρονολογίες τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, 2-31-0, όλα 90. 90-90-90-98-80-90. Πάμε σε ένα φίλο που μας έκανε τη τιμή να πούμε. Καλημέρα πρώτο κύριο. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι κάνετε? Καλά είμαστε. Καλά είμαστε. Παρασκευιάτικα καλά είμαστε. Περιμένουμε σε αυτό το δυνατό. Λοιπόν, τσεκάραμε ποια μάτς θα δούμε. Αργανός είμαι κι εγώ. Ναι. Θα πάρεις να υποδεχτείς την Πόκα. Θα πάμε. Ναι. Κωστή, να σκάισεσαι. Το μάτς με την Πόκα θα γίνει. Ό,τι και να γίνει. Σκάισεσαι. Ναι. Το έχει μαγαρίσει χίλιες φορές αυτό το παιχνίδι. Τη μια δεν θα έχουμε πάνω από 8.000 εισιτήρια. Ήδη έχουν πουληθεί. Όχι, βρε, και εγώ τον κράζω. Ήδη έχουν πουληθεί 10.000 για sold out. Ναι, ας το να λέτε. Θα γίνει το μάτς. Sold out. Και μου είπετε για τις πιανόλες. Έπαιζα παλιά στην Box μπάλα. Στο Box. Με Γιαννακόπουλο, ναι, τότε, να μην λέμε πιο. Ιστορική ομάδα. Ο Box. Box, ναι, ιστορική ομάδα, φίλε. Ναι. Box Ιροκρίνης, με Ίντζο πρώτα. Ναι, ναι. Και πέστε με ένα μάτσο, είπαμε την ομάδα. Και είχαν. Απ' τη μια ομάδα είχε πιαστεί ο τερματοφύλακας και απ' την άλλη ο επιθετικός. Πρόσεξε τώρα. Ο ένας. Ναι, εντάξει. Ναι, συμβαίνει. Ο ένας. Να μην βάζει την μπάλα direct, να πέφτει να κάνει να μην μπάλα. Δηλαδή, στο τέλος το βάλαμε το τέτοιο. Δηλαδή, εσύ να δεις το κάστρο δεν γίνεται. Ένας ράβωσε το τερματάκι και άλλος τον τελικό. Ένα πάρει, τι γίνεται, δηλαδή. Εμείς στήσαμε ένα μάτσο τώρα στο τεχνικό το 86 με τούμπας προοδευτική για να ρίξουμε την αυτήνα. Τον Αχιλέα Περέας. Έπρεπε να κερδίσει η προοδευτική και μας λένε τελευταία αγωνιστική πρέπει να χάσετε. Λέμε, γιατί να χάσουμε? Λέει, θα χάσει να χάσει, μου λένε. Αλλιώς δεν παίζεις. Εγώ είχα καμιά 17-18 συμμετοχές, να τις κάνω 19, βαράνε οι γραμμές, βαράνε και βρίζουν. Γιατί είπαμε για τον Boca Juniors, περιμένω πολλούς Αργεντινούς να μας βρίσουν σήμερα. Ότι καταλήξαμε το μάτς. Το κάνει 2-0 η προοδευτική και ο διαιτητής λέει: διακομωδείτε το άθλημα. Κάτι ήταν νέος ο διαιτητής. Καθίσαν οι άλλοι και φάγανε το 2-1 και έπεσε η Περέα. Που έπεσε στην Τριανδρία. Και έχασε ένα 0 στο 90. Διακομωδείτε το παιχνίδι. Διακομωδείτε το παιχνίδι. Πάντως, παιδιά, για να κλείσω άσχημα. Πρέπει να χάσετε, λέει, για να σωθεί η προοδευτική. Η προοδευτική ήταν εκεί μαζεμένη όλη η γύφτη εκεί. Τώρα την προοδευτική την πήραν αναρχικοί αριστεροί. Παλιά την είχαν οι γύφτη, να πούμε, οι ψαράδες. Και μια γειτονιά σου λέει εντάξει και τέτοια. Να ρίξουμε για την να κλείσω, ναι. Για να κλείσω είναι και τα παιδιά του στούντιο. Είναι ο παδί και, τα παιδιά εκεί πέρα. Αυτό που είναι με τον γιατρό, ο γιατρός πόσο χρόνο είναι που άλλαξε ομάδα τώρα? Ο γιατρός στα 38 άλλαξε ομάδα. Φίλε, στα 38 αν είσαι οπαδός και δεν αλλάζει ομάδα. Γιατί εδώ αλλάζει θρησκεία, αλλάζει κόμμα. Όχι, όχι, όχι. Αλλά δεν αλλάζει, αλλάζει, το έχουμε πει. Σου άπαρα που δεν αλλάζει. Δεν είσαι φυσιολογικό να αλλάζει. Δεν είσαι στα καλά σου, ρε φίλε. Δεν μπορεί να αλλάζει. Ξάνθη. Αν δεν φωνάζει ξάνθη, φωνάζει ρακλάδο. Δηλαδή
Θέλει στη ζωή του κάτι πιο υγιές ο γιατρός. Όχι, φίλε. Ναι, πιστεύω, μπορεί να πει: απέχω ποτέ. Πλέον, γίνομαι φίλαθλος και πάω και γυρνάω τα κουτσοχώρια και βλέπω τα παιχνίδια. Τι σα πειράζει, σαν. Άσε μα μωρέ τώρα. Όχι, Κωστή, άλλο με. Κωστή, αυτή είναι για λαντζίο παδί, δεν είναι παδί, φίλε. Σόπα, μωρέ, καλά τα λέω, φίλο. Έτσι είναι, Κωστή μου. Ρώτα όσοι βγουν αέρα, άμα αλλάξουν ομάδα στα 38 του. Σε πούνε όχι. Στα 8-9 μπορεί να αλλάξει ομάδα. Δεν γουστάρει άλλο τον Ηρακλή. Απέχω. Γίνομαι φίλαθλο και πάω και γυρνάω και βλέπω τα παιχνίδια. Άμπρα, πάδες, δεν αλλάζει. Γιουβέντους, Μάζερ, Ρεάλ, παραδες είναι. Ναι. Αλλά κοστί μου ομάδα να αλλάξει αρνητικά. Σιγά μωρε το ελληνικό ποδόσφαιρο, σιγά το σιγά μωρε τώρα. Σιγά μωρε τώρα, σιγά μωρε τώρα. Πέσατε απάνω τώρα. Καλό βράδυ, παιδιά, καλό βράδυ. Σιγά μωρε τώρα. Αυτοί οι λίγοι που έμειναν και πάνε πλέον στα γήπεδα οπαδοί είναι. Πόσοι Αριανοί 10 χρονών, 8 και 12 γίνανε άλλη ομάδα. Άσε το 8 και 10 χρονών. Τι όσοι 8 και 10. Μέχρι εκεί μπορεί να αλλάξει ομάδα. Με ναι. Τα νύψια μου αλλάξαν ομάδα. 8-10 χρονών, ναι. Γίνανε από Άρης ΠΑΟΚ. Τι. Τα νύψια μου γίνανε από Άρης ΠΑΟΚ. Άρης ήτανε, νιώθαν όταν ήταν Άρης. Γιατί το κοριτσάκι τι, 14, πόσο χρονών. 14 χρονών. Α το κοριτσάκι ρε τώρα, κοριτσάκι άλλαξε. Δεν πιάνετε. Με ακόρη μου είναι ΠΑΟΚ. Δεν πιάνετε. Πώς δεν πιάνετε. Δεν πιάνετε. Πάμε σε γραμμή. Βαράνε, για. Πάμε. Καλημέρα. Βαράνε, να μας βρίσουν. Δεν πιάνετε. Που μαγαρίσαμε το μάτς. Παρακαλάτε να αναβληθεί το μάτς. Θα μπείτε μέσα, ανόητοι. Ανόητοι. Καλημέρα. Εσύ. Έλα, καλημέρα. Εσύ με τον μπαμπούμ, φίλε, έλα, ναι. Εγώ. Εσύ, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαστε 6 άτομα εδώ πέρα, παλικάρια 20 χρονών. Άμα είστε 6 άτομα, παλικάρια 20 χρονών. Από την Ελλάδα, βασικά. Ναι. Δύο ερωτήσεις να σε κάνω, βασικά δύο θέματα να πούμε. Έχουμε το κάτι Παναθηναϊκούς και λένε τώρα για το ποδόσφαιρο με τον Αλαφούζο που έφυγε. Τι πιστεύεις εσύ ότι πρέπει να γίνει, να μπει ο Τράγκη, τι να γίνει? Όχι, φίλε, θα πάω πιάστε τον Πρωθυπουργό και θα του πείτε πόσα χρόνια ο ΠΑΟΚ, 80, 70, πόσα πλήρωσε 12, πόσα χρόνια ο Παναθηναϊκός, το αρχικό κεφάλαιο ποιο είναι, 10, 20, 25, 18, πόσα να πληρώσω, μπαμ και να την πάρω. Έτσι εξηγείται η μεγάλη ομάδα. Ποιο θα τα δώσει αυτά όμως, σε όσα και να είναι με τον διακανονισμό? Ποιο θα γίνει είναι, ρε φίλε, για 15 εκατομμύρια και 20, ένα Παναθηναϊκό, τον παίρνει οποιοδήποτε. 80 και 90 και 100 δεν τον παίρνει κανένας. Γιατί λέει 100 εκατομμύρια και 90 εκατομμύρια. Αυτά είναι προς αυξήσεις τα περισσότερα. Έτσι δεν είναι? Τότε όμως που κυνηγούσανε τον Βαρδινογιάννη, ο πατέρας, με τον Γιαννόπουλο και βγήκαν έξω οι παδοί και λέγανε να πέσει ο Βαρδινογιάννης και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης. Ο Γιώργος την... χαίρεται. Ο Βαρδινο... Τώρα χαίρεται, ναι. Ο Βαρδινογιάννης που λέει η άλλη μοσχαροκεφαλή, ο κόκκινος. Τώρα αναγνωρίστηκε. Η άλλη μοσχαροκεφαλή που κοινωνιολογικός ο παίρνει. Ναι. Ο κοινωνιολογικός παίρνει με άριστο το 10-8. Ο Βαρδινογιάννης, ο Γιώργος χαίρεται. Γιατί σου λέει με φωνάζατε Βαρδινογιάννη, λαλαλά, βάλε στο λάλα τα λεφτά. Έτσι, έτσι. Συγκούνησε λοιπόν, ο Βαρδινογιάννης, σκρούζε ο Βαρδινογιάννης, γύφτος ο Βαρδινογιάννης. Ξέρεις τώρα στα 85 πριν φύγει ο Βαρδινογιάννης για το πρώτο νεκροταφείο ότι η καρδιά του έχει γίνει να πούμε περιβόλη. Και λέει ότι η άλλη μοσχαροκεφαλή που έχει 40 τόνους λίπος στο κεφάλι του. Ο απλώθει ο άνδρα κατομμύριο. Κουτουλούφος. Πόσο Αντώνης Παπαδόπουλος είσαι, ρε φίλε. Αντετοκούμπο. Αντετοκούμπο. Ναι. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο τον έδωσε λεωφορείο η Αντίντας. Επειδή είχε συμφωνήσει με την ΑΕΚ, η Αντίντας λεωφορείο με παπούτσια. Ολόκληρο βανάκι με παπούτσια. Και εμείς λέγαμε εδώ, είχαμε μια αντιπαράθεση με τα παιδιά. Άμα είναι μάγκας και είναι και Έλληνας που λέει και βγάζει και τόσα τρελά εκατομμύρια, να στείλει το βανάκι με τα παπούτσια αυτά εδώ πέρα στην είναι. Ελλάδα, ωραία στην περιοχή του που πεινάνε, που δεν έχουν να φορέσουν. Έλληνας, Έλληνας ήταν ο Αντετοκούμπο μέχρι που δεν τον κυνηγούσαν οι Χρυσαυγίτες. Μετά έγινε Αμερικάνος, θα πούμε. Άστα. Αυτό λέω. Αφού πήρε τα παπούτσια, να τα στείλει εδώ πέρα στα περιοχή στην εδώ πέρα στην επαρχία ή εκεί πέρα ή στην πόλη του, στα Σεπόλια από που είναι. Άμα είναι μάγκα. Ελληνάκο, σε πούλησε ο Μάγκα. Εμένα δεν με πούλησε. Εμένα δεν με πούλησε. Σε πούλησε ο Μάγκα. Πώς το πείσε πούλησε. Ελληνάκο, Βαλκανιούλη, σε πούλησε ο Μαύρος. Λοιπόν, να ξέρεις, Κυριακή πάνε παίξει το Άσο, ο ΑΕΚ Ολυμπιακό, δεν ξέρω που θα το παίξει. Θα πετάξει ένα τρίμπαλο Αραούχο με λιβάκι από πίσω ασίστ και τέτοια. Μα και θα φωνάζει ο Κούλης και ο Σαβούλης εκεί πέρα θα βγει ο παππούς και θα κράζει τη διαιτησία.
Είδε τι ανακοίνωση έβγαλε και, και τον πολύ να αναφέρουνε. Δεν μασάμε μία, να ξέρει. 50.000 κόσμο θα έχει μέσα. Καμίνη θα γίνει. Η Θύρα 7 έκανε μια ωραία ανακοίνωση εναντίον του παππού και λέει: Παππού, α το κλάμα, γιατί εντάξει, και η μεγάλη ομάδα κόντρα με διαιτησία, κόντρα με ΕΠΟ. Εκεί θα φανεί. Εκεί θα φανεί η μεγάλη ομάδα. Ναι. Παππού! Έτσι καταρχήν, τόσα χρόνια που ο Ολυμπιακός είχε τα κόζια, ακόμα και από αυτό δεν δικαιούται να διαμαρτύρεται τώρα. Ακόμα δηλαδή και τα κόζια να αλλάξανε. Αυτό σε λέει τόσα χρόνια εμείς τα είχαμε, τα κάναμε. Δεν μπορείς δηλαδή να φωνάζεις μετά, είσαι γραφικός όταν φωνάζεις. Δεν είναι μόνο αυτό, να ξέρεις, δεν είναι μόνο αυτό. Έχει και άδικο. Δεν ευνοήθηκε καμιά και κανένας. Αν εξαιρέσεις... Ο ΠΑΟΚ σίγουρα ακόμα δεν ευνοεί. Αν εξαιρέσεις αυτό το πέναλτι που πήρε ο ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ ακόμα σφύριγμα δεν πήρε. Τώρα δεν ήταν κάτι που να βγάζει μάτια μέχρι τώρα. Αν εξαιρέσεις φίλε, μόνο ναι, να ξέρεις. Δεν ήταν ευνοία ούτε σας ακούω που λέτε φάνηκε εκεί πέρα ο Μελισσανίδης και αυτά. Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να το έδινε. Δε στο ΣΥ ξανά, το βλέπουμε 5 και 10 φορές και βλέπουμε ότι είναι όντως έξω. Δεν λέω κι εγώ εκτίσιμο και το παραδείγμα. Είναι και έξω. Και δεν είναι πέναλτι, δηλαδή δεν είναι ότι ήταν απέξω αλλά ήταν ανάπτυξη. Το δεύτερο μάτσου με τον Χρυσοδηλόπουλο δεν είναι πέναλτι εκεί πέρα. Εσύ είναι. Αυτό λες, στην περιοχή. Δεν είναι. Άσε τώρα το παραμύθι, ρε. Φιλιά, για γάρα, μαγκιά σου να τα παίρνεις στην Ελλάδα. Δεν σε κατηγορεί. Μαγκιά μου, φυσικά είναι. Εγώ ούτε τον Ολυμπιακό κατηγορούσα, ούτε το πάω να τα πάρει τον κατηγορό. Μαγκιά το ότι πάρει σε αυτή τη ζωή. Πάμε επόμενε φορέ. Θα τα πάρω φέτο τον Ντάμπλ, θα το πάρω, να ξέρει. Καλά, πάρει το πρωτάθλημα, μαγκιά στο κύπελο το πάρει. Θα το πάρω το πρωτάθλημα. Τι αναμένει να δει τώρα από το Σιδηρόπουλο. 50-50 πιστεύεις. Αν είναι με τον ΠΑΟΚ και έξυπνος ο Σιδηρόπουλος θα το βγάλει χι. Θα σου πω εγώ αν θέλει να το βγάλει χι. Είναι καλός διαιτητής. Δηλαδή και στο παρασκήνιο να τυχωθεί έξυπνα θα την κάνει τη δουλειά. Καλημέρα. Να σε πω τι άλλη μάγκια άμα θέλει να παίξει ΠΑΟΚ ο Σιδηρόπουλος. Τι να κάνει. Θα είναι στο πειθαρχικό πολύ αυστηρός και θα ρίξει κάρτες και πολύ κάρτα. Ναι. Να φτύρει ναι. Και τους δύο. Κοίταξε την ωραία που τα λέει. Βέβαια. Πολύ ωραία αυτή. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. 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 Παοξής. Παοξής αλλά με φωνή χαμηλή. Γιατί τι... είμαι βράδυ, δεν θέλω να φωνάζω. Ναι. Είναι αυτά. Λοιπόν, για το πρωτάθλημα, ναι. Θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ, η μόνη περίπτωση που υπάρχει να χάσει το πρωτάθλημα, είναι μέσα στο ΆΚΑ και στη Λεωφόρο. Αν δεν διαλυθεί ο Παναθηναϊκός μέχρι τότε. Τι είπατε, παρακαλώ. Τίποτα, οι άλλοι μιλάνε μέσα. Εμένα με συμφέρει το ντέρμπι του ΣΑΚ με τον Ολυμπιακό να βγει διπλό. Γιατί διπλό, φίλε, τόσο πολύ. Το έθεσα και αυτό. Τον υποτιμάτε τον Ολυμπιακό. Πολύ τον υποτιμάτε τον Ολυμπιακό. Είπαμε. Όχι, δεν τον υποτιμάω. Αντικειμενικά χ είναι το καλύτερο αποτέλεσμα και με πολλές κάρτες. Χ και κάρτες. Να παρακαλά το παιχνίδι να γίνει ροντέο εκεί πέρα. Τιμωρία, έδρα, ιστορία. Εγώ παρακαλώ να κερδίσει ο Ολυμπιακός, όχι ότι τον υποτιμάω. Απλά αυτό που βλέπω από τον Ολυμπιακό είναι ότι δεν είναι καλά σε κατάσταση φυσιολογική, σε φόρμα, δεν είναι καλά. Και με συμφέρει να χάσει η ΑΕΚ γιατί η ΑΕΚ είναι σε τρελή φόρμα, έχει πολύ έξυπνο προπονητή και μπορεί να το πάρει το πρωτάθλημα περπατώντας. Εντάξει, τρελή φόρμα δεν το λες ρε παιδί μου, αλλά είναι σε καλή κατάσταση. Στρατηγικά είναι πολύ καλή. Καλή κατάσταση. Ναι. Ο προπονητής είναι προσεκτικός, σέβεται τους χώρους, σέβεται τους ανθρώπους. Η ΑΕΚ δείχνει πιο ομάδα αυτή τη στιγμή από όλους. Είναι πιο ομάδα αυτή τη στιγμή. Και πιστεύω ότι και ποιο προπονητή. Και είναι το πλεονέκτημα της ΑΕΚ ότι κράτησε τον περσινό προπονητή που την ομάδα την ήξερε και τους παίχτες. Δεν χρειάζεται δηλαδή. Δεν έχει και πάρα πολλούς καινούριους παίχτες. Δηλαδή έχει και τον κορμό της στο βασικό και προπονητή που είχε. Οπότε είναι λογικό να είναι πιο έτοιμη ομάδα αυτή τη στιγμή. Αυτό, η πιο σταθερή. Έτσι. Επειδή γνωρίζει και τους παίχτες και ο προπονητής, όπως έκανε και ο Ζαγοράκης τότε με το Σάντος. Τη δεύτερη χρονιά, επίσης, μπράβο, ήξερε την ομάδα ο Σάντος που έμεινε δύο χρόνια. Τρεις χρονιές έκανε. Και ήταν ο ΠΑΟΚ, απέδωσε τη δεύτερη χρονιά πολύ καλύτερα από την πρώτη. Και καλύτερος παίκτης βέβαια. Και έκανε υπομονή στον ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό ακριβώς. Και πιστεύω ότι αν διαλυθεί ο Παναθηναϊκός, το πρωτάθλημα, εγώ πιστεύω θα κριθεί μέσα στη Λεωφόρο την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Αν δεν διαλυθεί ο Παναθηναϊκός. Για τον καημένο τον Παναθηναϊκό. Κάνας Παναθηναϊκός δεν βγήκε να μιλήσει ο καημένος. Γιατί πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ μέσα στην Αθήνα και ιδιαίτερα σε αυτά τα δύο τα γήπεδα βγάζει πολύ κόμπλεξ. Ναι. Εκεί στην είναι Αθήνα, χρόνο, ναι. Βγάζει μια βράχια. Σε ο ΆΚΑ και Λεωφόρο περισσότερο. Το ΆΚΑ ειδικά έχει να κερδίσει, έχει να πάρει δύο διπλά στο ΆΚΑ από εποχή Μπόλωνη. Το 11 πήραμε το τελευταίο νομίζω. Το 12. Ναι, 0-2 με τον Μπόλωνη. Και τα 2-0-2 τα πήραμε. Αυτά ήθελα. Τα λέμε, φίλε. Πάμε, επόμενο φίλο. Καλημέρα.
Ραπ. Έλα φίλε, δυνατά φώνασε. Ακούς. Ναι. Ναι. Ακούς. Ακούω, αν φωνάξεις θα σε ακούσω τώρα χαμηλά. Μαθήνα. Ακούω. Ναι. Ακούς. Ακούω, φώνασε, τι. Τουτ, τουτ, τουτ. Πάμε στις γραμμές, στα διάλα βραδιάτικα, ναι. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι φίλε, με τη φωνή του Κατζαντζίδη, τη βαριά, έλα. Εγώ. Εσύ, ναι, εσύ. Ναι. Λοιπόν, δεν πρέπει να διαμαρτυρόμαστε για την ΑΕΚ τον πέναλτι που πήρε. Γιατί? Γιατί εμείς δύο φορές το κερδίσαμε την ΑΕΚ. Μια φορά η μπάλα βγήκε ένα μέτρο out και βάλαμε γκολ τελευταίο λεπτό και με offside τους πήραμε το πρωτάθλημα. Κύπελο τους πήρες, πρωτάθλημα τους πήρες. Μην δηλαδή, κάνουμε τώρα τα σπορτ αγορά εδώ και πείσουμε τους άλλους ότι πήραμε το πρωτάθλημα. Και πάει στο σχολείο και πήραμε το πρωτάθλημα, μην το... Εσύ. Ναι, ναι. Λοιπόν, παρακάτω για τον γιατρό θέλω να σου πω. Ναι. Ο γιατρός είναι ποδοσφαιρικά πόρνη. Γιατί το λέτε αυτό. Είναι, ναι. Να σου εξηγήσω γιατί. Ναι. Γιατί είναι σαν κάποιες που αγαπάνε κάποιο λεφτά, ναι, και μετά μόλις σε πέσει τον πουλάνε. Ήτανε Ηρακλειδέας και έγινε τώρα εσύ. Και εσύ ήσουν Πασόκ και έγινες ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ και εσύ πόρνη πολιτική. Εγώ ποτέ δεν ήμουν Πασόκ. Ήσουν Πασόκ και έγινες Χρυσή Αυγή. Πόρνη και εσύ είσαι. Αυτό είναι το ίδιο. Αυτό είναι το πιο κατάπτυστο. Με το ίδιο σκεπτικό. Αυτό είναι το πιο κατάπτυστο. Με το ίδιο σκεπτικό. Ο Πασόκος που έγινε Χρυσή Αυγή είναι πόρνη και αυτό. Είναι διαφορετικό. Είναι πόρνη. Να σου πω τώρα. Για τον γιατρό συνέχεια. Ο Κουκουέ που γίνεται Πασό και να πει στο δημόσιο το είναι πόρνη. Αυτό είναι πόρνη. Ό,τι είναι του γιατρού που σε λέει. Περίμενε. Αν είναι ο γιατρό πόρνη, 5 εκατομμύρια Έλληνες είστε πόρνες. Και δεν ψηφίζετε Πασόκ τώρα. Γιατί. Τι σχέση έχω εγώ με τον Πασόκ. Τι ψηφίζει. Τι ψηφίζει εσύ. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, Χρυσή Αυγή ψήφισα. Ναι, πριν 15 χρόνια τι ψήφιζε. Καρανταφέρι. Και πριν, και πριν 30 χρόνια. Πριν ήμουν πιτσιρίκος, δεν ψήφισα. Αυτό δεν είναι πόρνη τώρα. Λοιπόν, άκου τώρα. Πήγε σε κάτι παρεμφερές. Ναι. Α, σε δυστύχεσαι για το φιλαράκι σου. Σου πω στη συνέχεια να δεις ότι είναι σάπιο σε όλα του. Έλεγε προχθές, τον πείραξε για την Καλαμαριά που έγινε από Πόντου. Από όλο Πόντου. Ναι. Τον πείραξε. Ναι. Έλεγε ότι εγώ λέει, συμπαθώ σαν από όλο Καλαμαριάς. Αυτός από πέρσι που δεν ήταν Πόντου, κατηγορούσε την Καλαμαριά ότι δεν θα κάνει τίποτε, ότι έτσι θα την όχι, πάρει. Όχι, δεν είπα αυτό. Όχι, κάτσε, να το διορθώσουμε. Είπε. Πώς την είδε την Καλαμαριά με τον ίδιο. Στάσου, θα σου πω. Είπε ότι δεν θέλω πολιτικά μηνύματα να περνάνε τώρα και χαμένες πατρίδες. Και σιγά τις χαμένες πατρίδες λέει, επειδή σκοτώσανε εκεί 5.000 άτομα, τι πάει να πει αυτό. Αυτό το παίζει κομμουνιστή. Ναι. Και όλος ο βίος είναι πούστικος. Γιατί δεν παίρνεις να συνομιλήσεις μαζί του όταν είναι εδώ. Δεν μπορούσα να το βγάλω χθες το βράδυ. Βγείτε σαν παράθεση. Λέει τώρα στέλνει μήνυμα ο άνθρωπος και λέει δεν απολογούμε για τις επιλογές μου. Πάρα πολλά θα το πω. Κάτσε να πάρουν γύρω. Δεν γουστάρει λέει τον Καλαϊτζίδη. Ναι. Γι' αυτό δεν είναι από όλο. Πώς γουστάρει κανένα μαύρο. Να ξέρουμε. Τον Ελουντούλου μπορεί. Ξέρω εγώ τι λέω. Α, μπράβο. Εκεί τι βλέπω. Τον Καλαϊτζίδη, ένα λεπτό. Ναι. Τον Καλαϊτζίδη δεν το γουστάρει, αλλά αιτιολογεί γιατί δεν το γουστάρει. Γιατί? Γιατί λέει έχει μια ομάδα 31 ετών μέσω όρο ηλικίας, παίζει με δυο αμυντικά χαφ. Δεν παίζει με τρίτο χαφ και οι δυο είναι γέροι και λέει ότι δεν πρόκειται να πιάσει πεντάδο από όλο Καλαμαριά. Α, μπράβο, αυτό γουστάρει. Έτσι λέει αυτό. Ναι. Τα τεχνά γουστάρει, πιτσιρικά δεν γουστάρει. Ρε παιδάκι. Τώρα τι είναι αυτά που λες. Άκου να δεις. Άκου να δεις. Εσύ είσαι δηλαδή. Είναι στον αέρα. Είσαι στον αέρα. Ναι. Εσύ δηλαδή, άμα σου καθόταν ο Ρουβάς στο στρατό, θα έλεγες όχι, ας πούμε. Να σου πω κάτι. Ναι. Και τον αυτόν τον Ζαχαράτο, αν μου καθότανε, δεν έλεγα όχι, γιατί μπορεί να το παίξει. Και εσύ, καλά, συγγνώμη. Κατηγορείς, λέει στον άλλον ότι είναι ομοφυλόφιλος, ενώ θα έκανες και εσύ το ίδιο. Εγώ δεν είμαι ομοφυλόφιλος, ρε. Και αφού είπες, θα πήγαινες με τον Ζαχαράτο. Στο στρατό. Στο στρατό με τον Ζαχαράτο θα πήγαινε. Και εσύ, ο άνθρωπος που λέει σε μια στιγμή αδυναμία. Α, σε στιγμή αδυναμία. Άστο, μην μιλάμε υποθετικά γιατί τώρα ούτε μεσιάλης δεν μπορεί να κάνει σεξ. Έτσι σε κόβω. Πάμε επόμενη γραμμή. Άντρα κλαις όλοι. Διάλειμμα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
Παρ! Παρ! Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο, αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Deliveras. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Έλα ρε Σάκη Σωτηράκη, μας έβαλες εδώ δίσκο ως να πούμε. Ε? Γιατρός οπαδός της Ξάνθης. Μήνυμα. Δεν απολογούμε για τις επιλογές μου, εγώ τον Ηρακλή τον πλήρωνα. Δεύτερο μήνυμα. Γιατρός από την Ξάνθη. Κάτω τα χέρια του γιατρού. Οι επαγγελματίες οπαδοί που ταρπάζουν τι είναι. Είναι καλοί. Πάμε στις γραμμές Γιάννη. Άκου τι λέει τώρα. Καλημέρα κύριε. Ναι. Ό,τι και να λέει. Καλημέρα. Αδικαιολόγητος είναι. Καλημέρα. Διαφωνώ. Έλα φίλε. Φίλε, καλημέρα. Έλα. Άντε, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Να βάλω Τετάρτη. Έκθι έπρεπε να βάλεις. Τώρα έπρεπε να είμαστε στην Εγνατία εδώ με 160 να τρέχουμε. Πάμε. Γιατί να φτάσουμε στην Καβάλα και να πιούμε κανένα τσίπουρο ραπτόπουλο που δεν το ήπιαμε στη Θάσο. Ρε παλιό σκυλοδάκι. Ρε παλιό σκυλοδάκι. Τι έγινε. Όλο θα έρθω και θα σε βρω. Και θα έρθω στη Θάσο να δούμε τα ματς. Σέπιασε λίγο ζέστη. Έφαγε το κρύο της Νορβηγίας εκεί πέρα. Ήρθε στην Καβάλα, σε έπιασε λίγο ζέστη. Με φαίνεται γέρασες. Παραγέρασα, αδερφέ μου, παραγέρασα. Πόσο χρόνο είσαι με τον Οδυσσέα, το είναι η ίδια χρονιά είσαι? Όχι ρε, σε είπα 45 μισό, πάλι τα ίδια με ρωτάς. Εγώ που είμαι 49, τρέχω τα 5 χιλιόμετρα σε 30 λεπτά ρε παλιόγερε. Μα είναι δυνατόν να είσαι εσύ γέρος? Εμείς σήμερα πήγαμε να κουβαλήσουμε ένα καναπέ και στο τέλος έδωσα ένα 50-20 ένα και το κουβάλι. Εγώ αυτά τα έκανα στα 28 μου, τα κουβαλήματα. Ναι. Μπα, εμείς ακόμα κάναμε, αλλά από πέρσι έπεσα πολύ. Τι και σε μετακομίσεις δουλέψεις? Εγώ? Ναι. Εγώ πήγαινα στο φροντιστήριο Στρατηγά και Καβάλας. Διελήθη να πούμε το φροντιστήριο πάει μετακόμιση. Στρατηγά και τι έκανες εκεί? Το χαμάλι τι έκανες? Τι έκανα? Ναι. Δημόσιες σχέσεις. Δημόσιες σχέσεις. Φόρτωμα, ξεφόρτωμα. Το χαμάλι. Ταξινόμηση. Ποια δημόσιες σχέσεις? Μου μου κάνε κανένα βάθμιση. Δημόσιες σχέσεις. Του κλητήρα έκανε. Τι σημαίνει δημόσιες σχέσεις? Πρέπει να δωροδοτήσω. Τέλος πάντων, δεν λέγονται. Τι άρη είναι οι δημόσιες σχέσεις? Personal relations. Σημαίνει ποιο θα πάει εκεί. Δεν τα λέμε παρακάτω. Δημόσια σχέση είναι ο ταλαβεριτζής που φέρνει κόσμο στην επιχείρηση. Πα στην Κοζάνη και πρέπει να περάσει. Ο πολιτής είναι ο δημόσιο. Ναι. Δάκη λέγε. Τι να πω, τίποτα. Όλα καλά. Πήρα να πω μια καλησπέρα. Πήρα να δηλώσω παρόν βασικά. Ναι. Τίποτα. Όλα καλά. Καλά. Το μεσημέρι στο γυμναστήριο που με πήρε τηλέφωνο, σε πήρα και εγώ μετά, δεν δούλευε. Το βράδυ τώρα, πότε είχε ωράριο σήμερα? Ωράριο είχαμε, δηλαδή βάλε ώρα Ελλάδος, 4 με 11.30. Ζάχαρη με μέλις. Εγώ δεν μπορώ. Άξερε τώρα. Εμένα βάλε με να δουλεύω 12 ώρες τη μέρα, 13. Μη με βάλεις το πρωί να δουλέψω. Το πρωί είναι... Μη με βάλεις το πρωί να δουλέψω. Δεν θέλω να μιλάω σε άνθρωπο. Αυτό το 5 και 7 που σηκώνομαι το πρωί... Πω. Βάρβαρο. Που δεν ξέρω ρε παιδιά. Και σε τι κλίματα επάνω. 5 με 7 ρε. Σαν νούμερο στο στρατό είναι αυτό. Εκεί επάνω έχετε υγρασία ή έχετε κρυό ας πούμε. Άκου κοίταξε να δεις. Ένας φίλος που είναι από τη Θεσσαλονίκη, όνομα δεν θέλω να πω, μπορεί να μας ακούει κιόλας, τώρα είναι και αυτός εδώ πέρα και σε ξέρει προσωπικά. Προσωπικά? Ναι. Ναι βέβαια. Λέμε ρε παιδί μου ότι ξέρεις εδώ πέρα ότι έχει ξηρό κρύο και... Αυτό λέω ναι, γιατί εγώ στη Θεσσαλονίκη έχω υγρό κρύο. Ναι. Και λακαμίες που λες εσύ. Ναι. Λοιπόν, το μείον 20 είναι μείον 20. Ναι, είναι μείον 20. Τελειώσαμε. Αυτό τι θα πει τώρα. Τι έχει γραφεί. Τι... Ναι, αλλά φίλε μου. Ιστορίες. Ναι, αλλά ναι. Εδώ εγώ έχω ένα Κονγκολέζο. Ναι. Σκηνοθέτη. Ξέρω, τον ξέρω. Ναι, ναι, τρώει βόα στα κάρβουνα. Οχές
συναγρίδα κτλ. Πρόσεξε τώρα. Μου λέει, δεν μπορεί να αντέξει στη Θεσσαλονίκη. Πήρε μια Θεσσαλονικιά, τη έκανε τρία παιδιά. Τη έχει αλλάξει τα πετρέλαια, να πούμε. Τέλος πάντων. Και λέει, αυτό το τη ζέστη που έχει εδώ το καλοκαίρι, με την υγρασία, εγώ στην Αφρική. Όπου μαύρος να μην αντέχει τη ζέστη. Ο μαύρος τη Θεσσαλονίκη τη ζέστη. Δεν την αντέχει. Ναι, λόγω και τη υγρασία μου λέει. Μα η υγρασία σε τρυπάει, ρε φίλε. Τον τρύπησε το μαύρο. Είτε η ζέστη είτε το κρύο. Η υγρασία είναι που σε τρυπάει. Ναι, ναι. Οπότε καλά τα μείον 20 λέει ο Δάκης απάνω. Αλλά δεν έχει υγρασία. Αλλά αυτό λέει μείον 20 είναι μείον 20. Και ξύπνησε. Τώρα να πω όμως κάτι άλλο. Εγώ την υγρασία δεν την κατάλαβα ποτέ. Σε εγκλούζα να γυρίζουν εκεί πέρα. Γιατί? Περίμενε. Όταν εδώ πέρα λέει ότι έχει, ξέρω εγώ, μείον 15 και έχει 95% υγρασία, μήπως είναι διαφορετική και αυτή η υγρασία με τη δικιά μας? Κοίτα, τη Θεσσαλονίκη το κλίμα, θα σου πω κάτι. Εγώ άμα πάω στην Αθήνα και κοιμηθώ 3 ώρες... Έχει φοβερό κλίμα η Αθήνα. 4 ώρες. Πολύ καλό κλίμα. Ξεκουράστηκα. Ναι, ναι. Εδώ θέλω 7, 8. Ξυπνάω τα σάλια μου, τρέχω στο μαξιλάρι, βρωμάνε, το πετάω το μαξιλάρι, παίρνω άλλο, γυρίζω από την άλλη μεριά και το σκύλος με γλύφει, κοιμάμαι, τον παίρνω αγκαλιά, τον πετάω κάτω, πέφτω από την άλλη μεριά, δεν χορταίνω τον ύπνο. Γιατί και στην Καβάλα έχουμε υγρασία τώρα, μην τρελαθούμε. Ναι. Και η Καβάλα έχει, ναι. Ναι. Καβάλα θα σου και έχει. Και στην Καβάλα. Ναι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, θα μην σας κρατάω άλλο. Σαββατοκύριακο, ρε σκύλε, δουλεύεις? Ένα στα τρία. Τώρα θα δουλεύεις αυτό το Σαββατοκύριακο? Αυτό, όχι ρε, όχι, αυτό το Σάββατο όχι, δεν είσαι. Θα παίξεις, κανένα μάτς, θα κάνεις καμιά αυτή. Τα Κώστα τα άκοψα. Τα άκοψες? Ναι. Κάποτε πριν 10 χρόνια με πέναν τηλέφωνο από την Αθήνα να με ρωτήσουν τι θα παίξουν. Α, σε βάραγες δυνατά δηλαδή. Κολυμπούσες κρόου και ανάσκελο, ναι. Βάραγα, αλλά όχι ποδόσφαιρο πολύ. Τι? Είχα άλλες καψούρες. Με πέραν από την Αθήνα το καλοκαίρι βασικά να με ρωτήσουν τι θα παίξουν στο αμερικάνικο baseball. Α, κατάλαβα. Α, εσύ θα έχεις παίξει και κουλοχέρι του κόκκινου παιδί είσαι εσύ. Όχι, όχι, δεν μ' άρεσε ο κουλοχέρις ποτέ. Α, όχι, Το κουλοχέρι δεν μ' άρεσε γιατί ήξερα ότι θα χάσω, ενώ στα άλλα ήλπιζα ότι θα κερδίσω. Ήταν ωραίος. Ναι, ήλπιζε. Ήλπιζα. Ωραίος. Θα τα πούμε. Να είστε καλά. Καλό διήμερο. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα, εγώ είμαι. Εσύ που κάνει κρρρρ, μηχανάκι είναι, τι είναι? Ποιο? Αυτό το κρρρρ που κάνει, τι είναι? Ξήρε. Α, λέγει. Για το φίλο το Χρυσαυγίτη. Ποιο Χρυσαυγίτη? Προλίγου που πήρε. Α, προλίγου, ναι, ο Χρυσαυγίτη, ναι. Άμα σε δει εσένα, δηλαδή, γυμνό, ναι, με τη φαλάκα, ναι, με την τρίχα στο πόδι, ναι, με την τρίχα στο ποπό, ναι, και ερεθιστεί, δεν έχει αυτός πρόβλημα να ρωτήσει λόγω με αυτό? Ναι, αλλά θα το καταπιέσει, θα πει δεν. Εντάξει. Όχι, ρε παιδί μου, λέω, άμα σε δει ένα κερεθιστή, ναι, πάρα πει ότι μέσα του και αυτό έχει πρόβλημα. Και αυτό κάπου γαργαλιέται. Γιατί πρόβλημα? Τι πρόβλημα? Μα είπε το Ρουβά στο στρατό, δεν τον άφηνε. Μπορεί να τον ερωτευότανε. Αλλά κατηγορεί τον γιατρό τον Ηρακλειδέα. Κατάλαβε. Στο ίδιο παρελθόν, τέλος πάντων. Απλά το τοποθέτησε ως ξεπέτα αυτός με το Ρούβα. Δεν το τοποθέτησε έως επιλογή βασικά. Το τοποθέτησε διαφορετικά. Το είπε διαφορετικά. Αν πας εσύ με άντρα, ναι, δεν πας στην κατηγορία των μπάι ή των ομοφιλόφιλων. Μπαϊσέξουλας. Μπράβο, αυτό λέω και εγώ. Τέλος πάντων, να πάει αυτό. Ή ενεργειακός, ή πως είχε πει ο Αλέφαντος. Όπως λέει και ο Αλέφαντος στον Τέρες Κουίκ. Παθολογικός. Η ομοφιλοφιλία, κύριε Γκουίκ, του λέει κύριε Γκουίκ, το 93 στον Αντένα. Είναι, τι να σου πω, είτε είναι λέει ενεργειακός, είτε λέει είναι παθολογικός. Είναι, ο Κουίκ 10 μέρες πήρε άδεια από το μήνα. Τελείωσε. Ενεργειακός ή παθολογικός. Που ξαναγύρισε στο σχολείο να μάθει γραμματική και συντακτικό. Ξαναγύρισε στο σχολείο που είναι. Ενεργειακός και παθολογικός. Να θυμηθεί τη γραμματική και τη σύνταξη. Να πούμε για την ομάδα μου τώρα. Πες ό,τι θες. Από το μεσημέρι, ρε παιδιά, ακούω. Πάω οκτώνα, πάω οκτάλο. Πάω καθάρισε το Παναθηναϊκό. Τον βγαίνει, να πούμε. Βγαίνει ο Ηρακλή. Από πότε, ρε παιδιά, η ομάδα αυτή έχει αποκτήσει τόση πολύ δύναμη, ώστε να διαλύει όλες τις άλλες ομάδες της Ελλάδας? Στην Ευρώπη, παιδιά, με τον Παναθηναϊκό και τον Ηράκλειο τώρα. Και με τον Άρη να έχει τα χάλια του αυτή τη στιγμή. Κοίτα, τι σχέση έχει ο Παναθηναϊκός? Έχει σχέση, έχει. Πώς έχει σχέση ο Παναθηναϊκός? Έχει. Θα σου πω εγώ τι σχέση έχει. Τι τον έκανε ο Σαββίδης, δηλαδή, τον Ηράκλειο, τον Παναθηναϊκό και τον Άρη? Ο Σαββίδης έκανε στον ΠΑΟΚ
αυτό που δεν μπόρεσαν να κάνουν στον Άρη, στον Ηρακλή, στην ΑΕΚ και τώρα στον Παναθηναϊκό. Και βγαίνει ο Σαββίδης τώρα αύριο επικοινωνιακά και μάλλον βγήκε 2-3 μέρες πριν γίνει αυτό με τον Παναθηναϊκό που το βλέπε και λέει ο φοροτεχνικός στον Μπούζο. Άξε γελούς ο Μπούζος, σαν τον Χαζόν. Ωραίος ο Μπούζος, μ' αρέσει ο Μπούζος. Διευθυντάρο ο Μπούζος. Καλός ο Μπούζος. Λέει λοιπόν στον Μπούζο. Κοιτάξτε κύριε Μπούζο, ο ΠΑΟΚ μπαίνει μέσα 15 εκατομμύρια κάθε χρόνο του τέστην. Κοιτάξτε, μην πολύ κουνιέστε. Γιατί ο Ιβάνα μας σηκωθεί και φύγει. Αυτό γιατί βγήκε φίδι και το μαύρο, δηλαδή. Φίδι μαύρο που σας έφαγε, βλαχοπαοξίδες. Σας λέει εδώ ο φοροτεχνικός του Ιβάν. Ραπ, αυτό που κολλάει με τον ΠΑΟΚ ότι βγαίνει στο Παναθηναϊκό. Αυτό κολλάει ότι κοιτάξτε να δείτε. Μην κάνετε πολύ τους μάγκες και μου βγάζετε και ανακοινώσεις και τα λοιπά. Το ότι υπάρχετε και δεν υπάρχουν οι άλλοι. Εγώ είμαι αυτός. Αυτό είναι... Αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Κανένα δεν κανένας... Άλλο είναι ότι. Συζήτηση για τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή. Λέει λοιπόν, κοιτάξτε, α μην μου κουνιέστε. Θέλετε να γίνετε Ηρακλής, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ ή Ρούλη. Κολλάει αυτό με τη διάλυση Παναθηναϊκού, Ηρακλή. Γιατί είναι. Εδώ πέρα δεν είναι ο Βενιζέλος με τον Τζοχατζόπουλο τα λεφτά του λαού να τα κάνουν στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Νέα φημή και σβήστα χρέη και πάρε τόσα. Τελειώσαμε. Το ότι μεγάλες ομάδες, 10 δευτερόλεπτα, το ότι μεγάλες ομάδες έχουν προβλήματα με λαούς, πάει να πει ότι εδώ είναι η Μέρκελ, είναι ο άλλος με το αναπηρικό αμαξίδιο και σου λέει, κοίταξε τώρα Βενιζέλο, μη σου τσιμπήσω τα μαγουλάκια και σε κάνω γκουτσου γκουτσου. Κοίταξε, του λέει το άλλο Νουτζογατζόπουλε και κοίταξε, του λέει τώρα υπουργέ που έδινες κάτω από το τραπέζι στις ομάδες που τα τρώγανε. Επειδή υπήρχε κρατικό χρήμα, τώρα δεν υπάρχει. Γούτσου γούτσου. Ας έρθει ο Βενιζέλος τώρα που λύσει πάω ξυλίκι. Του Τσοχαντζόπουλος που βγήκε έξω. Μην ξεχνάς ότι ο ΠΑΟΚ... Ναι, τελειώσαμε. Μην ξεχνάς ότι ο ΠΑΟΚ όταν υπήρχε πρόβλημα έκανε 20 διαρκείας. Ο λαός του ΠΑΟΚ, επειδή είναι προσωπολάτρης, τα διαρκείας δεν τα έκανε για τον ΠΑΟΚ, τα έκανε για τον Ζαγοράκη, τον ΑΕΚΤΣΙ. Ο λαός του ΠΑΟΚ. Άντε μπράβο. Ο λαός του ΠΑΟΚ. Γιατί για το Ζαγοράκι. Για το Ζαγοράκι τα κάνατε. Ο Ζαγοράκι στην τσέπη του τα έβαλε. Όχι βέβαια. Γιατί δεν τα κάνατε με τον Ιβάν τα 21%. Γιατί δεν τα κάνατε με τον Γούμενο. Για το Ζαγοράκι τα κάνατε. Δεν τα κάνατε. Δεν τα κάνατε για τον ΠΑΟΚ. Αφέτος δεν ήταν οι 7 αγωνιστικές. Πιστεύεις ότι θα είχαν 20.000. Πιστεύω ότι θα ήταν κάτω από 20.000. Εγώ πιστεύω ότι θα ήταν πάνω από 20.000. Και πάρα πολλοί δεν πήραν για τις 7 αγωνιστικές, άσχετα με την κρίση και τα κρίση μαζεύεται, έτσι. Και αυτό θα το δούμε να είμαστε καλά του χρόνου, ελπίζω να μην υπάρχουν τιμωρίες και να έχει ομάδα προοπτική, βασικό αυτό, έτσι. Και πες τότε πόσο πάνω. 40.000, εγώ ας σου πω τώρα μια ατάκα, η οποία είναι επικίνδυνη, αλλά θα την πω. Και 40.000 διαρκείας να κάνετε. Και 85.000 φανέλες να πάρετε. Και 8.000 σπόρια να αγοράσετε. Και ό,τι θέλετε κάντε και γεμίστε και την Τούμπα, ο ΠΑΟΚ μέσα θα είναι πάντα. Δεν το πιστεύω. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να γίνει μια πολύ αυτοδιαχειριζόμενη ομάδα. Κατάλαβα που το πας. Καληνύχτα. Και αυτό ισχύει και στον Ολυμπιακό και στους άλλους τους μάγκες από κάτω. Ότι θέλουν επικοινωνιακά να βγαίνει αυτό το πράγμα στην ουσία λες. Εντάξει, πρέπει να βγαίνει επικοινωνιακά αυτό το πράγμα. Σπατάλη. Γιάννη, πάμε επόμενη γραμμή. Καραβουσιάνε, έλα εδώ. Ναι, έλα φίλε, ναι. Μάλιστα. Ναι, φίλε. Έλα, Ραπτόπουλε. Σ' ακούμε, κύριε. Γεια σου, Ραπτόπουλε. Γεια σου, καλή μάθη. Από Ξάνθη σε παίρνω, φίλε. Ναι. Έψαχνα την καράφλα σου εκεί μαζί με τον γιατρό να σε βρω. Δεν σε βρήκα. Εγώ πήγα σε άλλη. Εγώ ναι, καθόμουν ξέρω, με τον. Κάτι να σε πω. Εγώ τον γιατρό τον κατάλαβα. Εμείς καθόμασταν εκεί μπροστά από την μεταφράστρια του Ολυμπιακού εκεί. Έψαχνα την καράφλα σου. Βρήκα τη φωνή του γιατρού, την κατάλαβα και τον πιάνω τον άνθρωπο του Βασίλη. Το λέω Βασίλη, εσύ με λέει. Ναι, λέω εγώ είμαι. Λέω που σε παίρνω τηλέφωνο, ξέρω εγώ. Γνωριστήκαμε. Λέω. Ο άλλο λέω η κότα που είναι. Κάτι προσκλήσει, κάτι τέτοια. Στεναχωρέθηκα πολύ, δεν σε περίμενα. Όχι 3 μέτρα έλα, όχι 5 μέτρα μιλές, προσκλήσεις πήγες βρήκες. Δεν ήρθες εκεί. Και στο σαλέ δεν πέρασες, στο σαλέ ήμασταν πριν. Στο σαλέ. Έλα ρε εντάξει θα σε βρω, εντάξει δεν είναι, όχι θα σε βρω. Θα ξανάρθουμε την ΑΕΚ, ξανάρθουμε την ΑΕΚ. Ξάνθη ΑΕΚ, θα πάμε, θα πάμε. Ναι ρε αδερφέ, τώρα εμείς σε περιμέναμε εκεί με το λαό και με το γιατρό, εσύ πήγες. Τι να κάνω τώρα αφού διαχωριστήκαμε. Εντάξει, λοιπόν πάμε, λοιπόν.
πολύ... Φώναζε ο γιατρός, φώναζε Ξάνθη, φώναζε. Εμείς είχαμε έναν δίπλα και ένα ξενοδιώτη, σε κάθε φάνηση φώναζε σε κάθε λοιπόν, φάνηση. Στεναχωριέμαι τον γιατρό που τον ορμάνε κάποιοι εκεί πέρα. Είναι, δηλαδή, του βλάχω πάντως τώρα. Λοιπόν, αυτή είναι οτροπία. Ναι, επειδή δεν αλλάζω τώρα, ομάδα να... και κάτι αειδίες, αλλάζεις ομάδα. Ήταν ομάδα δεν αλλάζεις, φίλε. Ναι. Δεν, θρησκεία αλλάζει, γυναίκα αλλάζει, ομάδα δεν αλλάζει. Κόμμα αλλάζει, γυναίκα δεν αλλάζει. Ομάδα δεν αλλάζει, δεν γίνεται αυτό. Ναι, αλλά αυτή η ομάδα όμως που. 38 χρόνια τώρα αλλάζει ομάδα. Δεν μου λες. Αλλά γέρο και πάει ο κόσμος. Ένα παίχτη ξεκινάει σε μια ομάδα και πάει σε μια άλλη και γίνεται άλλη ομάδα. Δεν αλλάζει ομάδα. Ο παίχτης είναι επαγγελματίας, ρε φίλε. Τι σχέση έχει. Βγάζει το ψωμί του από αυτό το πράγμα. Άμα του δίνει ο άλλη ομάδα περισσότερο, αυτό θα πρέπει να ζήσει. Θα σταματήσει την μπάλα ο παίχτης κάποια στιγμή. Πρέπει να κάνει την καβάτσα του για να ζήσει. Τι θα κάνει. Αυτό τον Ηρακλή πού να πάει να το δει, δηλαδή. Να, κοίτα να δεις. Άμα με κάποια ομάδα βαρεθήσει κανείς, λες τουλάχιστον απέχω. Συχάθηκα το ποδόσφαιρο, την ομάδα μου δεν είναι έτσι, φίλε. Αυτό δεν αλλάζεις. Δεν μπορείς να γίνεις άλλη ομάδα. Δεν είσαι απλά ο παδός. Εδώ αλλάζεις φίλο, ρε ομάδα, δεν αλλάζεις. Επειδή εδώ και χρόνια, από ό,τι φαίνεται, ο Βασίλης παρακολουθεί, του αρέσει το ποδόσφαιρο. Έπρεπε να τον είχατε καταλάβει ότι του αρέσει το ποδόσφαιρο, παρακολουθεί και άλλες ομάδες. Ο Βασίλης ίντρικα του αρέσει. Δεν είναι δικός μου άνθρωπος. Δεν είναι φόλα και πετσί, Ηρακλής, ξέρω εγώ και τέτοια και. Και ιστορίες. Έχει. Μα δεν χρειάζεται να είσαι φόλα και πέτσι, δεν είναι. Παιδιά, ο γιατρός είναι πελάτης. Και επειδή είναι πελάτης, πλήρωνε τον Ηρακλή διαρκείας τα πάντα, μπουτίκ τα πάντα. Τώρα δεν είναι πελάτης, είναι πελάτης της Ξάνθης. Τελείωσε. Τον βολεύει το μαγαζί εκείνο. Τι είναι αυτό το πράγμα. Για μένα, αυτές οι αντιδράσεις, δηλαδή αν γινόταν Ολυμπιακός, θα έλεγα ναι, ρε φίλε, εντάξει, άλλαξε ομάδα και γίνει Ολυμπιακός γιατί, για να γίνει πρωταθλητής. Έγινε Ξάνθη. Που δεν είναι. Που, εντάξει, ο άνθρωπος είναι φίλαθλος, δεν είναι οπαδός. Του γιατρού η αλλαγή έχει βαθύτερες έννοιες. Ναι, υποστήριζε εντάξει. Μια ομάδα της Θεσσαλονίκης, όπου η Θεσσαλονίκη είναι ανεπρόκοπη και ανοικοκύρευτη. Και πήγε και έγινε. Ο γιατρός θα γινόταν ή Ατρόμητος. Ναι. Ή Ξάνθη. Ε, Ατρόμητο δεν μπορεί να πάει να τον δει, οπότε βόλεψε. Οπότε έγινε Ξάνθη. Ε, Ατρόμητος, ρε φίλε, και εκεί η ιδιοκτησία είναι λίγο περίεργη, έτσι. Εντάξει, με τα πετρέλαια και τα πιάσα, τον φυλακές, κάνω τέτοια, εντάξει. Ναι, αλλά τον Ατρόμητο τον έχει μια χαρά. Έλα ρε τώρα, με 5-6 δανεικούς τώρα. Τώρα ρε, εσύ Κώστα, είδες την 11 τελευταία φορά. 3 δανεικούς από τον ΠΑΟΚ και 4 από τον Ολυμπιακό. Α, τώρα γελάει ο κόσμος, ρε φίλε. Εμείς τώρα δεν ρωτήσαμε γιατί πληρώνουμε, δηλαδή. Για τον Ατρόμητο, έτσι, για τον Ατρόμητο. Στον Ατρόμητο μιλάω, ναι. Είχε Χατζησαΐα, πόσους δανεικούς είχε, δανεικούς μπροστά, δανεικούς πίσω, τώρα αυτό είναι ομάδα δηλαδή. Αυτό το δέχομαι, ναι. Αυτό τώρα είναι ομάδα. Μάλιστα. Εμείς εδώ γιατί πληρώνουμε δηλαδή, τι πληρώνουμε. Δεν μου λες, οι παοξίδες γιατί δεν σας χωνεύουν. Η κομπλεξική. Γιατί, έλα ρε φίλε τώρα. Γιατί δεν ανοίγουμε τα πόδια, ρε φίλε. Με τον Πανόπουλο για το 40 και το 50 που βάζει στο πέταλο. Όχι, δεν βάζει και στους γάβρους. Σαρανταρι έβγαζε και στους γάβρους και στους βάζελους. Ναι, για να μην είναι υποψήφιοι. Λένε με εμά σκίζεστε και με τον Ολυμπιακό, περνάει ο Ολυμπιακός. Έτσι λένε. Άστα αυτά, ρε Ραπτόπουλε. Εγώ φίλε να σε πω κάτι. Έτσι κλαίνει η υποψήφιοι. Αν έβαζε εμένα ένα 40, ένα 50, θα έλεγα εκεί με τους εργαζομένους, παιδιά, δεν πάω εγώ εκεί πέρα. Δεν πάμε. Παντού έβαζε, ρε φίλε. Να μην πήγαινε κανένας, ρε φίλε. Να μην πήγαινε κανένας. Μα γι' αυτό το έβαζε 40. Αυτός έχει δικαίωμα. Είναι πρόεδρος, στο σπίτι μου είναι. Θα βάλω την τιμή που γουστάρω όποιος θέλει να έρθει. Εγώ δεν είμαι πελάτης, δεν θα το πληρώσω, ρε φίλε. Πιστεύεις ότι αυτοί πλήρωναν 40 ευρώ. Μήπως τα μισά και παραπάνω τα βάζαν οι ομάδες. Δεν ξέρω. Αυτό, μπες σε λεπτομέρειες. Δεν τα γνωρίζω εγώ αυτά. Εγώ τα γνωρίζω. Εμείς ξέρουμε ότι τα δίναν τα μισά. Υπήρχε δηλαδή, πώς το λένε, επιδότηση. Από την επιδότηση εισιτηρίου. Δεν υπήρχε. Καινούργια επιδότηση. Αν όχι όλοι, η μισή και παραπάνω. Τώρα μην τρελαθώ. Γι' αυτό μπήκε και το πλαφόν στα εκτός εδώ. Στο πέταλο, σίγουρα. Τα πετσιά. Σιγά τα πετσιά. Τα πετσιά. Ναι, τα παιδιά μην τα χάσουν. Ποιοι πήγανε. Πού? Στον τελικό με την ΑΕΚ, τα πετσιά δεν πήγανε. Ποια ΑΕΚ? Στον τελικό τώρα που έγινε στο Βόλο. Γιατί στο Βόλο. Τα πετσιά δεν στείλανε. Ποια... Α, ναι, σε αυτό ναι, στείλανε. Γι' αυτό πλακώσα λέω. Γι' αυτό πλακώσα και τους άλλους, βέβαια. Ναι. Κώστα, ναι. Για τον Πανιόνιο δεν μιλάνε οι παοξίδες όμως που ανοίγουν τα πόδια παντού. Είναι φίλος του. Για τον Ατρόμητο. Όπως ναι, τους βολεύει, γιατί. Ναι, το μάτι τους έμεινε στην Ξάνθη. Γιατί άραγε έμεινε στην Ξάνθη. Το μάτι τους εδώ μένει και τα λόγια τα πολλά τα λένε. Ναι. Τα πολλά τα λόγια. Τον Πανετολικό που κόντεψαν αλαχτά να πάθουν τον κέρδισαν με ψεύτικο γκολ. Με τα χίλια ζόρια.
Μάλιστα. Την Κέρκυρα από την κέρδισα με ανοιχτά τα πόδια κατέβηκε η Κέρκυρα. Μάλιστα. Αυτά εντάξει, κάνουμε μάλιστα. Το κοκοκοκό κάνουμε. Κοκοκό. Κοκοκό και σάλια ο Μπούζος το πρωί. Σάλια ο Μπούζος. Σάλια. Κλείσε. Πιθανό είναι να μετατεθεί κατά μια εβδομάδα η φιλική αναμέτρηση του Άρη με την Boca Juniors. Προγραμματισμένη για 27 Σεπτέμβρη και ώρα 19:30. Ύστερα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε η ομάδα του Buenos Aires, Νέα Υόρκη, Βομβάη, Τόκιο και Μπαρμπαριά. Οι Αργεντινοί υπέβαλαν το αίτημα μετά για την αναμέτρηση σε συνεχή επικοινωνία. Ο λόγος είναι ότι οι συνένεσεις επιθυμούν να έρθουν στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη με την πρώτη τους ομάδα. Αλλά πέφτει πάνω στον μπάσκετ. Μισό λεπτό. Άμα γίνει Πέμπτη, δεν πέφτει στον μπάσκετ. Τετάρτη να μην γίνει. Ναι. Δεν θα γίνει το φιλικό. Πάει. Λέγε, φίλε. Θα μετατεθεί το φιλικό κλεισμένο είναι. Μην είσαι και σε να πούμε. Εμείς εδώ πάνω. Μην γίνεσαι γραφικός. Εμείς εδώ πάνω δεν γουστάραμε κανέναν. Να ξέρεις. Ούτε από Θεσσαλονίκη ούτε από Αθήνα. Πάψε. Ναι. Δεν γουστάραμε κανέναν. Έλα. Όλοι να διαλύσουν. Δεν μας νοιάζει. Πώς έλεγε ο Σαββίδης και οι Γελούσιοι εκεί στη Νέα Υόρκη. Ναι. Και εμείς έτσι δεν γουστάραμε κανέναν. Ωραία. Δεν μου λες. Τελευταίο. Ναι. Α, πιάσει ένα έφραγμα τον μεγαλομέτωχο. Ναι. Ή κουραστεί, πάθει κόποση. Τι κάνει, Ζόριτς μετά. Τίποτα, Ζόριτς. Πόσο χρόνο είναι ο Πανόπουλος, είναι 65. Εγώ να σου πω κάτι. Πόσο, διάδοχη κατάσταση. Έχει διάδοχη κατάσταση. Τώρα που έλεγες για τα λεφτά που δίνει ο Σαββίδης. Ναι. Σε μερικά χρόνια ο Σαββίδης, σαν τον Πανόπουλο, γιατί εγώ όταν βλέπω Σαββίδη, ναι, φαντάζομαι τον Πανόπουλο βλέπω πριν 20 χρόνια. Τα ίδια λόγια που λέτε εσείς, τα λέγαμε εμείς εδώ, σε πολύ μικρότερη κλίμακα. Θα έρθει η στιγμή που ο Σαββίδης δεν θα βάζει λεφτά έτσι με το σηκό κεφάλαιο και αηδίες τέτοια. Τόσα έσοδα έχω, τόσα θα ξοδεύω. Άλλο, ξάνθι, και τότε να σας δω τα μούτρα. Έκλεισες, φύγαμε, επόμενη γραμμή. Απλά η Ξάνθη, αν έχει μια τύχη για μια διάδοχη κατάσταση, είναι γιατί έχει κάνει εκείνο το ωραίο το προπονητικό κέντρο και το καινούριο το γήπεδο. Μηδέν χρέη. Οπότε πιθανό να είναι ελκυστική για κάποιον επενδυτή. Τι δεν μου λένε, φίλε. Η Ξάνθη χωρίς κόσμο. Ότι βάζει υγεία δεν το συζητάμε. Η Ξάνθη χωρίς κόσμο, χωρίς τίποτα, χωρίς αυτά κτλ. Πώς βγαίνει η έκτη και έβδομη και δεν έχει χρέη, και ο ΠΑΟΚ βγαίνει τέταρτος να έχει τόσα χρέη. Πώς γίνεται αυτό, μπορείς να μου πεις. Δεν μπορείς να μου πεις. Επόμενη γραμμή. Αυτά στις διοικήσεις να τα ρωτήσεις. Καλημέρα, κύριε. Εσύ. Ναι. Έλα ρε, καλημέρα στην παρέα. Καλημέρα. Καλώς το. Πριν που είπες, που περιέγραφες πώς κοιμάσαι, μου θύμιζες το Βέγκο σε εκείνη την ταινία που κοιμόταν και τον κυνηγούσαν τα 7 αδέρφια να τον πιάσουμε. Που έπεφτε από το κρεβάτι το ψηλό εκείνο. Γκρεμίζονταν, ναι. Φίλε, ο ύπνος είναι απόλαυση. Τι ύπνο κάνεις, ρε Κώστα. Πώς θα πέσεις το πόδι σου, πώς θα το βάλεις, πώς θα βάλεις το χέρι κάτω από το σώμα, πώς θα κάνεις το κεφάλι, το μαξιλάρι, αν θα είναι μαλακό, αν μπαίνει από τη γρίλια φως, αν έρθει να πούμε ο σκύλος να καυγίσει, να σε κάνει το χέρι να πάει να κατουρίσει, να σε σηκώσει μέσα, να περάσει ο μηχανόβιος και σε ξυπνήσει. Έχει σας παίρνει ο ύπνος. Αν δεις εφιάλτη, αν δεις καλό όνειρο, πώς θα γίνει. Τι ώρα ξυπνάς. Τι ώρα ξυπνάω. Κοίταξε, ναι, όταν να πάω προπόνηση, ξυπνάω 10 η ώρα. Όταν να μην πάω προπόνηση, μετά τις 11. Λοιπόν, καταρχήν πάνω Δαρδανελίων, έτσι. Ναι. Καλημέρα. Λοιπόν, μια και είπες για στρατηγά και πες μας και μετά την ιστορία της ΟΥΠΣ. Άντε πάλι. Και δεν περίμενα να υπάρξει τέτοια κατάληξη με τον Κωνσταντινίδη στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή ήταν πολύ απότομο. Ο Κωνσταντινίδης πληρώσε την εποχή του. Δηλαδή, έχω εγώ πρόβλημα με τον ιδιοκτήτη, με τον συνάδελφο. Έχω πρόβλημα με κάποιον. Άμα πάω που όπως κάνουν είναι αυτοί απότομο εδώ που βρίζουν εμένα από τα άλλα ραδιόφωνα στο Facebook και γράψω ο Ραπτόπουλος έκανε εκείνο. Γράφει ο άλλος από το άλλο ράδιο. Ο Τάδε έκανε εκείνο. Θα τον δείξω εγώ. Γράφει ο άλλος από το άλλο το Facebook. Θα τον σκίσω εγώ. Και όταν βρίσκονται όμως αγκαλιάζονται ψεύτικα και φιλιώνται. Αυτό έκανε ο Κωνσταντινίδης. Ο Κωνσταντινίδης είναι κότα. Είναι κότα. Γιατί σαν άντρας έπρεπε να πάει στα αποδυτήρια, να χτυπήσει την πόρτα και να πει στον προπονητή θέλω ακρόαση. Θα του πει ο άλλος ο προπονητής, έλα να σου δω, τι πρόβλημα υπάρχει, άκου να δεις ένα και να κάνουν δύο. Με υπολογίζεις ναι ή όχι. Ναι μάμα, με υπολογίζεις ναι ή όχι. Σε υπολογίζω, ωραία, θέλω να παίζω σε κάποια παιχνίδια. Άμα δεν τον βάλει, δεύτερη φορά, χτυπάει πάλι την πόρτα. Με υπολογίζεις ναι, με υπολογίζεις σίγουρα, ναι σε υπολογίζω.
Τρίτη φορά. Σε πλακώνω. Σε πλακώνω. Φταίει όμως. Σε πλακώνω όμως. Γιατί με δουλεύεις. Όχι γιατί δεν παίζω. Ναι. Σε, αυτό σε πλακώνω. Εγώ τον προπονητή μου τον πλάκωσα. Όχι γιατί δεν με έβαλε. Γιατί με δούλευε. Και κοροϊδεύανε, έβαλε τον παίκτη. Εγώ ήμουν πιο άντρας από τον Κωνσταντινίδη και τις άλλες τις ρόμπες που πάνε στα ποδητήρα και λένε στο δημοσιογράφο. Ναι, εγώ ξέρεις, θα τον δείξω αυτό κτλ. Θα πας στα ίσια, θα βρεις ανοιχτό σαγόνι, θα χτυπήσεις ή θα μιλήσεις. Κωνσταντινίδη. Και ο άλλος ο Παντελής ο Κωνσταντινίδης, ο Σπούρας στα ποδητήρα τον είπε εκτός, έτσι στην ψύχρα. Ο Παντελής ο Κωνσταντινίδης είναι σαν διορισμένος Πασόκος τη δεκαετία του 80 από τον Τζιωμάκα. Ο οποίος δεν έχει αντικείμενο. Αν το ρωτήσει κάποιος, βγαίνει στον Κωνσταντινίδης οικογενειακός και του λέει ένας φίλος του, πού δουλεύεις, στον ΠΑΟΚ, τι κάνεις, δεν ξέρω. Ποιο είναι το αντικείμενο εργασία σου, πας στα σκουπίδια. Σαν κάτι θες ναι. Στο Δήμο να πούμε, τι... κάτι θες θες. Ποιο είναι το αντικείμενο εργασία σου. Τι κάνεις ρε παιδί μου, είσαι, ξέρω εγώ, πετάς στα σκουπίδια, καθαρίζεις το γραφείο, είσαι συντετικός κρίκος, τι κάνεις. Δεν ξέρω τι κάνω. Δουλεύω απλά. Βάλε ένα τελεία που λέει και ο Κόκκινος. Παρεμπιπτόντως ο Κόκκινος σήμερα δεν είπε τίποτα χρόνια πολλά. Ποιος γιόρταζε. Φωκά. Γιόρταζε. Ο Φωκάς, η Λουίζα. Αλλά μόνο όταν γιορτάζει κανένα φετικό. Α, είναι μια ραδιοφωνική παραγωγός που μ' αρέσει πολύ το πρωί που την ακούει, Ξανθήπη. Και έκανε η μάμα της ένα ωραίο κέικ. Εδώ και λέει γιορτάζει Ξανθήπη, λέει αύριο. Και έφερε κέικ να μας κεράσει. Κάτι για Ολυμπιακό. Η μάμα της, ναι. Τι? Κάτι για Ολυμπιακό. Πιστεύει θα κάνει εξοικονόμηση δυνάμεων για το παιχνίδι που παίζει με τη Γιουβέντους μεσοβδόμαδα. Όχι, από ό,τι είμαι που ο Αλέφαντος δεν υπάρχει Γιουβέντους. Όσα φάνε και όσα βάλουν με τη Γιουβέντους, το μάτι το μεγάλο είναι η ΑΕΚ. Για αυτούς. Άστα τα άλλα είναι πολυτέλειες. Ναι, ναι όμως άμα χάσει από Γιουβέντους ουσιαστικά έχει τελειώσει εντελώς. Και μετά. Δεν το νοιάζει. Γιουβέντους, το βλέπω ένα ωραίο βεράκι αυτό. Δεν το νοιάζει Γιουβέντους. Μάλιστα. Θα γίνει και ελεύθερο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός δεν έχει καλά. Κίνητρο τώρα ουσιαστικό. Αύριο γίνει... έχει στο Γευγέλη box. Τι Γευγέλη, τι λέει? Δεν ξέρω. Box έχει, box. Ναι, ναι, έχει λέει... αύριο box, τη Γευγέλη. Ναι. Θα βρεθούμε και από κοντά να τα πούμε λίγο. Έτσι, τα λέμε. Θα σε πάρω εκτός. Άντε, πάρε με. Λοιπόν, καλημέρα, ράπ, θέλω γνώμη για μίστα και αν χωράει στην εντεκάδα. Κατά την άποψή σου, παιδιά, μετά από ένα τέτοιο τραυματισμό, σε διάλυμα. Τι φόρμα μπορεί να είναι αυτός ο παίκτης, τι βιολογική κατάσταση, πόσα παιχνίδια θέλει να παίξει, είναι δύσκολη η πρόβλεψη. Ένας δανεισμός ίσως. Ένας δανεισμός θα του έκανε καλό. Αυτό πιστεύω και εγώ σε καμιά Κύπρο. Διάλειμμα, λέει ο Γιάννης Κιλτής, διάλειμμα πάω κι εγώ. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πάρ. Σου φαίνεται αυτό που μόλις άκουσες παρ άλογο? Αλλά δεν σου φαίνεται παρ άλογο να μην έχεις ακούσει για το super duper app του Delivera. Deliveras.gr. Κατέβασε τώρα το πανεύκριστο, υπερταχύτατο, πεντάμορφο, wow, εκπληκτικό, συναρπαστικό, θα σου κόψει την πείνα app του Delivera και παράγγειλε delivery χωρίς να παραλογίζεσαι. Πεινάς? Delivera. Παντρεύεστε? Βάλτε την αναγγελία του γάμου σας μόνο με 14 ευρώ στη Metrospor. Παραλαβή κάθε μέρα Δευτέρα έως Κυριακή, 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Γραφείο υποδοχής Κωστή Παλαμά 6 γάμα στα Κωνσταντινουπολίτικα και ηλεκτρονικά στο pablis.com. Τηλέφωνο αγγελιών 2310-900-360. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ναι, ψηλό άλλαξε το πρόγραμμα 9.52. Ο Πιλιάκος κάνει το πρωί με το Πάγκο 10 με 12 και 6 με 8 κάνει ο Σφίκας με τον Κουλιάνο, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι? Ναι, ο Κουλιάνος με τον Σφίκα. Τους άκουσα σήμερα. Σήμερα τους άκουσα για εχθές. Και εχθές και σήμερα. Ναι, τους άκουσα. Το Σφίκας. Φοβερός. Ο Σφίκας είναι ασύλληπτος με τον Κουλιάνο. Και το πρωί φοβερός είναι και ο Πιλιάκος. Με το Πάγκο, βέβαια. Το μάτς αναβλήθηκε μέχρι νεοτέρας. Καλά, 129, εντάξει τώρα, εντάξει.
Σε μια δεκαετία θα μιλάτε περισσότερο για τις χαμένες ανόδους Ασέρας από τον Παράς του Βόλου. Εκεί καταντήσατε τον Άρη Ρε. Πασεραϊκός Τσεκεβάρα Κλαμπ, λέει ο 738. Άιντε πάλι ο Τσεκεβάρας. Ομάδα δεν αλλάζεις, λέει, αν αλλάξεις δεν ήσουν ποτέ τίποτα. Λέω 4-30. Σωστός. Έτσι λέει αυτό. Εγώ εκεί συντάσσομαι απόλυτα. Εντάξει. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Γεια σου, Ρεγκοστή, από Φλόρινα παίρνω από άποψης. Τι λέει, ρε φίλε. Τι λέει. Καλά. Να σου πω, για αυτό για τη θερμοκρασία ισχύει που λέτε με την υγρασία. Εδώ με μείον 30 ζούμε εμείς και δεν έχει θέμα. Είναι πιο κρύο που δεν σε διαπερνάει, δεν ξέρω. Τώρα δάκεις εκεί απάνω στο Όσλο που είναι, δεν ξέρω πώς το... Εκεί το κρύο με τον μπουφάν το αντιμετωπίζεις. Στην υγρασία και με μπουφάν δεν αντιμετωπίζεται. Τρυπάει τα έχει πάντα. Δίκιο. Έχει δεν δίκιο. Καταλαβαίνει η υγρασία τίποτα. Να σου πω, αυτή είναι διαφορά. Κωστή, ναι. Ο Κωνσταντινίδης τον Πάουκ είναι σαν το Καρανίκα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτόν που στέλνει στη Μενεγάκη μηνύματα. Γουστάρι, ρε παιδιά, άμα γουστάρει τη Μενεγάκη ο Καρανίκας, αυτό δεν κακό. Βέβαια η Μενεγάκη είναι σε πτώση μεγάλη. Είναι για β' εθνική τώρα. Πάει τελείωσε. Φτάνει κι αυτή η Μενεγάκη. Φτάνει. Δάγκωσε. Δάγκωσε τον αυτόν. Πώς το λένε. Τον... Ποιον. Το Λάτσιο. Ποιο Λάτσιο ρε. Εδώ πήγαν να αναστήσουν την Κορομιλάρε φίλε στο έψιλον. Πέρυσι. Πήγα να ξαναβάλω την Κορομιλά μετά από τόσα χρόνια, 65 χρόνων πόσο και εγώ δεν ξέρω. Ρε, φίλε, να σου πω. Να τρελαίνετε. Λοιπόν, η Μενεγάκη, πώς το λέγανε τον ηθοποιό, δάγκωσε τον Καρά. Μετά δάγκωσε τον Κυριακού. Μετά δάγκωσε, ναι, μετά δάγκωσε, πήγε 40, πόσο είμαι εγώ, 48. Από τα 20 μέχρι τα 48, 28 χρόνια πήρε 25 μεγάλα συμβόλαια ετήσια. Δεν ακλάψω και για τη Μενεγάκη άμα έχει 13%. Κωστή, λέγε. Να σου πω, άστε με Νεγάκη. Άστε να το Καρανίκα. Μπορεί να έχει ερωτικές φαντασιώσεις. Τι να τον κάνουμε τώρα, εντάξει. Βρε, η παρομοίωση ήταν ότι δεν έχει αντικείμενο. Και ο Κωνσταντινίδης έτσι, χωρίς αντικείμενο στον πάγκο. Κωνσταντινίδης τώρα, στο Facebook, είπε τον άλλο να παντελόνια και δεν έγραψε και το όνομά του. Τι να πω, ρε φίλε. Πας εκεί, εμείς τώρα ζητάς ακρόαση, κάνεις το παράπονο, φεύγεις. Θα σε εκτιμήσει, στο λέω εγώ, ο προπονητής περισσότερο. Θα σε εκτιμήσει. Κωστή. Ναι. Εμείς τώρα οι παουκτσίδες που χαιρόμαστε με την κατάντια των άλλων, είμαστε κακοί άνθρωποι. Όχι. Είστε φυσιολογικοί άνθρωποι. Εάν δεν χαιρόμαστε. Όχι. Ναι. Η χερεκακία είναι ανθρώπινο συνέστημα. Η χερεκακία. Mm-hmm. Πάντα σε τραβάει πίσω αυτό όμως. Ασχολείσαι με τις άλλες και ξεχνάς τα δικά σου. Γιατί τι ωραία... Καλά. Η χερεκακία και η εκδικητικότητα είναι δύο χριστιανικά. Έτσι, βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Να χαίρεσαι. Και μετά η κοινωνία και οι συγχώρες και οι σαχλαμάρες, να πούμε. Όχι, ρε. Ήρθε ο πλανήτης, βάρεσε τι γίνει να τελειώνουμε. Ακόμα, ε. Εμείς δεν ήμασταν έτσι. Τώρα ο Παναθηναϊκός είναι χειρότερα. Ο Άρης, τοπική ομαδούλα, τα είπαμε και χθες. Ο Ηρακλής δεν θα ξανανεύει ποτέ ξανά. Πώς να δούμε πώς θα βελτιωθούμε εμείς, όχι τι κάνουμε. Κανείς δεν υπολόγισε από όλους αυτούς. Ο Πάοκ ήταν τυχερός με τον Σαββίδη. Κανείς δεν υπολόγισε ότι θα έρθει η εποχή που τα κόμματα δεν μπορούν κάτω από το τραπέζι να σώνουν την κάθε ομάδα και τον κάθε Πασόκο είναι ο δημοκράτη, εντεταλμένο, χειραγωγημένο, στην ομάδα διορισμένο από το κόμμα. Άντε να το πω έτσι. Δεν φαντάστηκαν αυτοί όλοι είναι όπτωχοι σήμερα. Ότι οι Βενιζέλη και οι Τσοχατζόπουλοι δεν μπορούν να δίνουν στον ΠΑΟΚ λεφτά, στον Ολυμπιακό η Νέα Δημοκρατία, στον Άριο ο Ιωαννίδης να καθαρίζει κατά τα τραπέζια κτλ. Δεν πήγε το μυαλό τους. Δεν προέβλεψαν τον όλεθρο, τον οικονομικό. Κωστή. Αυτοί νομίζαν ότι χρόνια είναι οι έξυπνοι Έλληνες, θα κλέβουν το δημόσιο επί 150 χρόνια, θα ζουν με δανεικά 200 χρόνια, θα είναι οι εραστές της Ευρώπης. Οι Γερμανίδες, οι τουρίστες θα διψάνε για σπέρμα ελληνικό και για 300 χρόνια ο ευλογημένος... Ω, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Ο την πληρώσουμε τώρα. Μια τελευταία ερώτηση και να σε κλείσω. Ναι. Ο Χλαπάτσας, ο γνωστός Χλαπάτσας. Μάλιστα. Να της Ελλάδας. Τι ομάδα λες να ήταν. Έτσι, πώς τον έκοβες από τα μούτρα. Θα πεις αυτός είναι... Τάδε ομάδα. Τίποτα ξέρω εγώ κανένα... Ο Φιτζής. Ο Φιτζής, ναι. Σκατόφατσα. Εντάξει. Ήταν εγώ γνώρισα έναν. Όσους με γνώρισε ο Κόκκινος, ρε φίλε. Λέει αυτός είναι φίλος μου. Στις συναλλαγές τους όλοι ήτανε
Τι να σου πω, ρε φίλε. Ο ένας χειρότερος από τον άλλον. Αφού ξέρω πια να φυλάγομαι, αν είναι φίλος του κόκκινου αυτός, δεν κάνω συναλλαγή πια. Με γνώρισε κάτι οφιτζίδες, κάτι. Πω, 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 ρε φίλε. Χλαπάτσες, κανονικά. Τι χλαπάτσες, ρε φίλε. Ρε κόκκινε, του λέω. Το μάνο εδώ λέει πάμπλουτος. Ρε φίλε, του λέω. Τι ψεύτης είναι αυτός ο κόκκινος, ρε φίλε. Ψεύτης. Τι ψεύτης είναι αυτός, ρε φίλε. Ο Χάιμε Παλίλιο κόκκινο. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Καλά, ρε Κωνσταντιάδη. Τα λέμε, για χαρά. Θα πληρώσει ο Βαρδινογιάννης 80 εκατομμύρια τον Παναθηναϊκό. Έχει πληροφορία, λέει. Έλα, μ' ακούτε. Ακούμε, κύριε, ναι. Λαπτόπουλε, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε. Α, εγώ είμαι. Ναι, ναι. Όσο για την υγρασία που λέτε, εδώ που είμαι εγώ έχω 80% υγρασία και δεν βρέχει. Πού είσαι? Σαντορίνη. Τι κάνεις τη Σεπτέμβριο μήνα τέλη στη Σαντορίνη, ρε φίλε? Εδώ είμαι, ρε, από εδώ είμαι. Πάω και από εδώ. Σαντορίνη, ε. Σαντορίνη τραβάει, ναι, μέχρι αρχές Οκτώβρη τραβάει. Πώς ζεις, ρε φίλε, χωρίς δέντρα και χωρίς βλάστηση, να πούμε. Γάμισε τα, άστο. Όπα! Εκόπης. Εκόπης. Επόμενος. Δεν μιλάμε στο καφενείο τώρα, μπορεί να χαλαρίσουμε. Δεν κάνει, όμως, δεν πρέπει κάνει, να προσέχουμε. Σε έκοψε ο Χολύπτης και καλά έκανε. Επόμενη γραμμή, βεβαίως. Ναι. Καλή σου μέρα, Κωστή μου. Νάτος. Κινικοσκούλικο. Απ' τα λίγα. Καλώς τον. Γεια σου, Βασίλη. Υγρασία που έπεσε σε αρχικό θέμα. Ναι. Σε συνδυασμό μαζί με, τους, με το τοπικό κλίμα το οποίο έχει μεταβρεθεί στη χώρα μας, εντάξει, είναι ό,τι χειρότερο. Ναι. Στην Ελλάδα γενικά ζούμε ένα τροπικό κλίμα. Δεν είναι καμία σχέση με το πώς ήταν το κλίμα πριν από 20-30 χρόνια. Και να σου πω και κάτι άλλο σχετικά με το κρύο και τη ζέστη που λες. Από το κρύο θα προφυλαχθείς. Θα βάλεις κάτι. Θα ξέρεις πώς θα κινηθείς. Ναι. Από τη ζέστη τι θα κάνεις. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τέτοια τυράνια δεν υπάρχει. Έτσι. Δεν υπά... Είναι τυράνια. Γι' αυτό καμιά φορά. Το καλοκαίρι πνεύμα... είναι τυράνια μεγάλη. Ναι, ναι. Ναι. Όσο πιο αργά έρθει και τόσο πιο γρήγορα θα φύγει. Μακάρι. Εγώ... Απλά πλέον ζούμε με δύο εποχές. Δηλαδή από χειμώνα, έτσι, καλοκαίρι, απότομα. Δεν έχει εκείνα, έτσι, τα ενδιάμεσα. Τέλος. Ο καιρός δηλαδή εκεί που ήταν 40 τώρα, απότομα θα πέσει να δεις 15 βαθμούς τώρα σε λίγο. Εγώ με τη γιαγιά μου είχα την ανεμιστήρα μια χαρά. Τώρα με την ανεμιστήρα δεν γίνεται τίποτα. Δεν γίνεται δουλειά. Δεν γίνεται δουλειά. Για τον Άρη που λες γενικότερα, για το μπάσκετ, για την μπόκα και χιλιάδια πράγματα. Για μένα ένα είναι το θέμα. Το οποίο δεν το πιάνει κανείς δημοσιογράφος, δεν το αναφέρει κανείς. Για τον μπάσκετ του Άρη. Γενικά αναφέρομαι. Α, γενικά για το σύλλογο. Το σωματείο, ναι. Άιντε, άιντε. Για μένα το βασικότερο, πάνω απ' όλα αυτή τη στιγμή έχει να κάνει με την εκαθάριση του ποδόσφαιρου. Ναι, το περάσαν στα ψηλά λίγο. Το τι? Έχουν περάσει εδώ και χρόνια. Πήρε η FIFA τηλέφωνο την ΕΠΟ. Δεν έχει να κάνει. Το θέμα της FIFA αυτή τη στιγμή δεν είναι το. Αυτό έγινε και με τη Λάρισα και με την ΑΕΚ και δεν έγινε τίποτα. Το ζήτημα έχει να κάνει αλλιώς, ότι ακόμα και την εποχή που ήταν ο Άρης στη ΓΑΜΑ Εθνική, θυμάσαι που σου έλεγα μεταξύ τη κουβέντα που είχαμε, ότι για μένα, άμα είναι να μείνει η ομάδα να μου έλεγαν μία χρονιά άνοδο ή να μείνει μία χρονιά και να τελειώσει με την εκαθάριση, θα το θυσίαζε για να τελειώσει με την εκαθάριση. Ναι. Εκεί πραγματικά δημιουργούνται μεγάλα προβλήματα και το φέρνω σε άμεση συνάφεια και με ό,τι γίνεται και με το θέμα του άρθρου 99 και με την όλη φαρσοκομωδία αυτή με το Λάσκαρη, που ουσιαστικά δείχνει ότι ο Άρης είναι καθολικά δέσμιος ανθρώπων και συμπεριφορών, οι οποίες μπορεί να μην έχουν φύγει από την ομάδα, να έχουν φύγει από την ομάδα θεωρητικά, αλλά ουσιαστικά κινούν διάφορες καταστάσεις. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Από εκεί και έπειτα δεν χρειάζεται, από τη στιγμή που κανείς, ούτε μέσα από το σύλλογο, ούτε μέσα από την ομάδα, ούτε δημοσιογράφοι, ούτε χιλιάδες ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα. Εντάξει, δεν υπάρχει δυνατότητα κανείς από μόνος του να σώσει την όλη κατάσταση. Και εκεί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Τώρα, το αν θα αναβληθεί το φιλικό με την Μπόκα, αν δεν γίνει, αν όλα τα υπόλοιπα πάρουν το δρόμο τους που πάρουν, αυτά τα θέματα κάποια στιγμή θα τα βρούμε μπροστά μας. Α, δεν σε νοιάζει εσένα? Όχι, σου είπα τι με νοιάζει και δεν βάζω ούτε αργανόμετρο, ούτε θεωρώ τον εαυτό μου πιο αργανό από κάποιους άλλους. Τις απόψεις μου γενικότερα και για το ποδικό κίνημα και για όλη αυτή την κατάσταση τις έχω αναφέρει επανειλημμένως. Όλα με κάνει εντύπωση που δημιουργούνται καταστάσεις οι οποίες αυτό το ζήτημα είτε το θάβουν είτε το θοκαμιλίζουν όλοι μεταξύ τους. Τώρα θα μου πεις... Εντάξει, γιατί δεν γίνεται η εγκαθάριση? Δεν είμαι σε θέση να ξέρω. Δεν είμαι νομικός, δεν έχω γνώσεις πάνω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Ξέρω ότι πρέπει να χρειάζονται χρήματα, χρειάζεται κάποιος να οριστεί. Χρήματα χρειάζονται και ένας ετοιμοθάνατος να βάλει την υπογραφή. Λοιπόν,
Λεπτομέρειες σου λέω δεν γνωρίζω. Όπως είχε βάλει ο, ένα παππούς, δύο παππούς αυτός. Είχε βάλει έναν ετοιμοθάνατο ο Μελισανίδης, ναι. Τον βρήκε λοιπόν εκεί, του έδωσε δύο μαστίγες χείου, έξυπνος. Μακάρι να... Ναι, αν πραγματικά ενδιαφέρεται κάποιος ορθολογικά, για μένα θα με πείσει για το ενδιαφέρον του, είτε είναι στο μπάσκετ είτε είναι στο ποδόσφαιρο, ο οποίος θα ξεκινήσει και θα τελειώσει με αυτό το θέμα. Από εκεί και έπειτα όλα τα υπόλοιπα. Εγώ βλέπω είναι... ότι το μπάσκετ είναι σε χειρότερη κατάσταση από το ποδόσφαιρο. Δεν... Δηλαδή ο Καρυπίδης είχε κυριλέ να πούμε. Ο ερασιτέχνης είναι σε χειρότερη φάση από ό,τι είπα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης έχει κάποιες οικονομικές δυσκολίες. Στα τμήματα του Άρη. Ο Καρυπίδης έχει κάποιες οικονομικές δυσκολίες γενικά. Αλλά ο Λάσκαρης δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τα στοιχειώδη αυτή τη στιγμή, έτσι. Ναι, βγήκε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πρέπει να βγάλει πολιτήριο, δεν γίνεται. Δεν μπορεί η ομάδα έτσι άλλο. Η ομάδα πνίγεται. Βασίλη, συνονόματε, το θέμα είναι με το μπάσκετ ότι... Με την ομάδα πώς είναι, με τον ΠΑΟΚ είμαστε δύσκολα τώρα για το κύπελλο. Δεν, να σου πω κάτι, πάλι θα ακουστεί κάπως. Αν μου έλεγε κάποιος να διαλέξω τον αποκλειστό από τον ΠΑΟΚ και να βρεθεί επενδυτής, θα επέλεγα το δεύτερο. Μα αποκλειστός, ούτως ή άλλως και να αποκλειστούμε λοιπόν, από τον ΠΑΟΚ. Θα βρεις πάλι έναν Ολυμπιακό εδώ Παναθηναϊκό στο Αλεξάνδριο και δεν μπόρεσαμε ρε φίλε. Θα βρεις τώρα έναν τέτοιον μπροστά, είναι, οι διαφορές είναι χαόδεις τώρα. Έτσι. Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού με τους υπόλοιπους. Έχουμε δώσει μια υπεραξία σε κάποια πράγματα. Και γενικότερα αυτό που θα πω δεν είναι μορφή ούτε για τον ΠΑΟΚ ούτε για τους ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ, αλλά αυτή η υποκουλτούρα μέσα στην πόλη, το να κάθεται τώρα κάποιος άνθρωπος να λες, είπες προηγουμένως είναι ανθρώπινο συνέστημα, το να χαίρεται κάποιος για την ανυπαρξία των άλλων ομάδων. Οκ, σεβαστό στο βαθμό της καζούρας. Αλλά στη δυναμική του μια ομάδα να συμμετέχει σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν έχει καμία αξία αναφορικά με το τι υπάρχει γύρω του, εκεί κοστεί πραγματικά θα με βρεις αντίθετο. Την τελευταία χρονιά που πραγματικά το ελληνικό πρωτάθλημα είχε κάποια αξία ήταν την περίοδο από το 2007 μέχρι το 2010. Από το 2010 μέχρι το 2017 αυτό το πράγμα το οποίο βλέπουμε στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο παίζεται με μπάλα και κάποιοι το λένε ποδόσφαιρο. Αν πιστεύουν ότι έτσι έχουν κάνει ομάδες, μετά μην τους κάνει εντύπωση ούτε η Έστερσουτ, ούτε και ο τρόπος που λειτουργούν σαν ομάδα μέσα στο σύστημά τους. Οκ, Μπόι, θα τα πούμε Σαββατοκύριακο. Την άλλη εβδομάδα ξεκινάμε το μαγαζί εκεί πέρα. Στην Ανατολική Στράκη, έρχεσαι. Καλή αρχή να έχει. Καλό καφέ. Ευχαριστούμε. Θα τα πούμε και από κοντά. Να είστε καλά. Έχεις πάρει μηχάνημα, ωραίο. Ναι. Πολύ καλή μηχανή. Ναι, τουρμπίνα. Πολύ καλή. Ναι, ναι. Ξέρεις, έχει ιδιοτροπία στον καφέ. Εγώ και. Μην ανησυχείς, θα σε βολέψουμε. Πάμε έξι τελευταίοι για σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Έλα. Καλημέρα. Λοιπόν. Ο Κωνσταντινίδης πληρώνει το σάπιο μυϊκό του σύστημα, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Το σάπιο μυϊκό του σύστημα. Είναι ωραίο ο Πάουξης που βγαίνει. Κάτσε να πει. Έχει αποδείξει δηλαδή η ευκαιρία που ήταν στο Βόλο, σε ένα φιλικό που ήταν για όλους τους υπόλοιπους, εκτός γιατί ο προπονητή του ΠΑΟΚ. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεν έκανε φιλικό εκεί πέρα. Έβαλε παίκτες που θα κράτουν την αξιοπρέπεια της ομάδος και κάποιους βοηθητικούς. Δοκιμάζοντας βοηθητικούς, οι οποίοι απέτυχαν όλοι. Η δε δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ, στα αριστερά, εξτρέμ και χαφ του. Του Βόλου έμπαζε για πλάκα. Χώρια τις 45 λάθος μεταβιβάσεις που έκανε ο ίδιος ο Κωνσταντινίδης. Δεν έχω τίποτα με το παιδί, ποδοσφαιρικά μιλάω. Ναι. Λοιπόν, Κωστή, στα τόσα χρόνια που σ' ακούω, δέχομαι αδελφέ, δέχομαι από σένα ότι είναι η πόλη η οποία είμαστε άμπαλοι και επειδή δεν γουστάρουμε την μπάλα, τον γύρισε στην καζούρα. Το δέχομαι. Έχω κάνει και εγώ βέβαια τις επιλογές μου, έτσι. Ναι. Γυρνάω την ταινία όποτε θέλω έτσι, και όπου θέλω. Έτσι. Λοιπόν, αλλά δέχομαι, σέβομαι αυτό που έχεις αποφασίσει να κάνεις. Μας έχει όλα αυτά τα χρόνια παρουσιάσει πάρα πολλά φιντάνια. Φιντάνια δηλαδή. Φιντάνια, ναι, ναι. Ναι, που έχουν βγάλει μεροκάματο στην πλάτη σου. Μας υποχρεώσουν να σου ακούμε. Ας υποχρεώσει. Τώρα, αν μετά δανείστηκαν από όλο τον κόσμο, αν μετά δουλέψαν σε άλλα ραδιόφωνα, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Ναι. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα είναι ότι μας φόρτωσες. Τους φόρτωσα, ναι. Μας υποχρέωσες να τους ακούμε και το χειρότερο είναι ότι μας υποχρέωσες να αλλάζουμε σταθμούς. Ναι. Έτσι, και να ψάχνουμε να βρούμε κάπου να μιλάει για ποδόσφαιρο, σεβόμενοι τις δικές σου επιλογές. Ναι. Το ίδιο λοιπόν έγινε και με τον Επταλοφίτη. Ποιο Επταλοφίτη? Ο Επταλοφίτης όχι ήταν τίποτα γάς κορυφαίος ακροατή σου, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στελέχωσε τις εκπομπές σου. Ναι. Τηλεφωνικά. Ο γιατρός είναι ο μοναδικός δηλωμένος οπαδός. Που μιλάει για μπάλα όμως. Πιο αρσενικός από όλους μας. Που μιλάει για μπάλα και ξέρει 45 κιλά μπάλα από αυτόν που ξέρει περισσότερο από όλους μας. Έτσι. Να βγαίνει τώρα ότι χάρπαστος. Γιατί τη χάρπαστος, συναδελφέ. Αυτός έφαγε ξύλο από τη γυναίκα του.
και να ασχοληθεί σεξιστικά με τον γιατρό. Έχει ξεφύγει, δεν μπορεί να δεχτεί ούτε την καζούρα. Ναι, δηλαδή και... είναι και άμπαλος, αλλά έχει ξεπεράσει και το στάδιο της εκπομπής σου που κάνει καζούρα και δεν αντέχει ούτε αυτό. Αυτό νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να το δεις πιο σοβαρά. Εγώ θέλω να έχω μια ποικιλία. Όχι, ας την ποικιλία, το σεξιστικό δεν είναι ποικιλία. Όχι, όχι, δεν το λέω για το σεξιστικό. Το σεξιστικό είναι, δεν έχω να σου αντιπαραθέσω τίποτα, σε φοβάμαι τόσο πολύ που σε λέω αδελφή. Τι είναι, το σεξιστικό δεν είναι κανένα σχόλιο, άσπρο, δεν μας ενδιαφέρει. Αν είμαστε κατά ή αν είμαστε υπέρ, το ξέρουμε όλοι μέσα μας. Αν θέλουμε ο γιος μας να γίνει αδελφή, κανένας μας δεν θέλει. Και να διαφωνείς, το τεκμηριώνεις με τον τρόπο σου. Ναι, έτσι. Αλλά όχι, αδελφή, σεξιστικά σχόλια. Αυτή του τύπου, εγώ με τον γιατρό διαφωνώ σε πάρα πολλά πράγματα. Δέχομαι όμως τεράστιες γνώσεις, πολύ παραπάνω από μένα στο ποδόσφαιρο και μου αρέσει να τα ακούω έστω και διαφωνώντας. Αυτό δεν είναι καζούρα, ξεφεύγει. Όπως και με τον γνωστικό. Το σεξιστικό λοιπόν, αδελφέ, επειδή έχει στόμα, τον τελειώνεις εκεί πέρα. Προσωπική μου άποψη, έτσι. Ναι. Λειτουργώντας συμβουλευτικά στον αέρα. Ναι. Λοιπόν, και θέλω να τελειώσω για να δώσω μια ενέργεια της χερικακίας. Ναι. Εγώ, αδελφέ, το ψέμα το χρησιμοποιώ επαγγελματικά όταν πρέπει να αδικήσω λιγότερο τον πελάτη μου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνει, σου λέω. Μάλιστα. Δεν λέω για να κερδίσω περισσότερο από τον πελάτη μου. Αυτό πλέον δεν γίνεται. Κάποτε το κάναμε. Τώρα, τα τελευταία 10 χρόνια, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Κάνω, λέω, ψέματα για να δικήσω λιγότερο τον πελάτη μου. Να είναι πιο ικανοποιημένος στο μυαλό του από αυτό που νομίζει ότι θα έπαιρνε. Δεν γουστάρω τους κολοτούμπες. Έχω υπάρξει στη ζωή μου και ίσως να γίνομαι ακόμη και σήμερα. Προσπαθώ να τα αποβάλω. Και δέχομαι το παντελόνι. Δεν είμαι τελείως παντελονάτος. Στα 47 μου προσπαθώ να γίνω ακόμη παραπάνω. Χερεκακία λοιπόν για μένα είναι να δω όταν είμαι σημεριανός ψεύτης που κάνεις εσύ εκπομπή. Όταν θα τον παρατήσεις, τι θα κάνει. Διότι ο δεν ξέρω τι να πω, παπαριές, αφού δεν ξέρω. Δεν είδα ο δημοσιογράφος που ποτέ... Όχι, όχι, όχι. Προσωπικού βέβαια. Ναι, ανακάλυψε. Αν πάρω μεσημέρι θα με κλείσει. Προσωπικά στα μηνύματα δεν απαντάει. Ποιος. Στο κινητό του. Τα δικά του όμως τα μηνύματα στο δικό μου κινητό για τα πινελίκια του σε σένα, εγώ τα έχω κρατημένα. Πες ρε Γιάννη, πες το εσύ. Το ψεύτης, λέει ο Γιάννης, είναι βαρύ. Βαρύ. Ανακάλεσε το. Καλό βράδυ. Όχι, ρε φίλε, δεν ανακαλώ, λέω καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ναι, κόπηκε μόνος. Επόμενη γραμμή, ναι. Έπεσε. Αυτοκόψω που λέει και ο Ραγκάσης. Καλησπέρα. Πώς? Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς θα ακούσα το μαντήλιο. Δεν σε ακούμε, φίλε, φώνας, βάλε Δευτέρα λίγο καλά. Μάρσα, ναι. Έχεις δίκιο, στο Μετρόπολης πόσα άτομα δουλεύουμε? Όχι, δεν εννοώ σε σύνθεση όπως είσαι εσύ γενικά με τόνο επάνω στο μικρόφωνο. Θέλω και παράλληλες απώλειες. Γενικά πόσο δουλεύεις στο Μετρόπολης? Όχι. Γιατί ρε φίλε, στο ΙΚΑ είσαι, τι θες να κάνεις έλεγχο? Μας έχουν ασφαλίσει όλους εδώ, δεν είμαστε καλά, ναι. Όχι, όχι. Θα σας βάλω. Πότε είναι το φιλικό του Άρη? Δεν υπάρχει φιλικό του Άρη. Δεν υπάρχει, είναι στον αέρα. Είσαι ξεδιάντροπος. Ξεδιάντροπος, γιατί? Είσαι ξεδιάντροπος. Κάτσε, αιτιολόγησέ το μας, γιατί με λες? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είσαι ξεδιάντροπος, οπότε φιλικό ο Άρης, δεν τυπώ κατσούνιος. Ο Άρης, δεν τυπώ κατσούνιος. Οπότε έχει φιλικό. Δεν υπάρχει ημερομηνία φιλικού Άρη Μπόκα Τζούνιος. Δεν έχει οριστεί μάτς Άρης Μπόκα Τζούνιορ σήμερα που μιλάμε. Κώστα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να γράψω πάρα πολύ σοβαρά. Διότι... γράφουν τα εισιτήρια, αλλά η παράσταση δεν είναι σίγουρη. Θα μου κάνετε μια χάρη λίγο, σας παρακαλώ, στα Μετρόπολης. Στα Μετρόπολης. Γιατί ρε φίλε μιλάς σαν κακομύρης. Φώναζε λίγο να σε ακούμε, ναι. Σαν Μετρόπολης, χάρη δεν μπορώ να σου κάνω. Σαν Ραπτόπουλος να σου κάνω. Σαν Μετρόπολης θα πάρεις τα αφεντικά εδώ, δεν ξέρω εγώ. Σαν Ραπτόπουλος, τότε. Κώστα, θα σας περιμένω λίγο έξω από τα Ελλάδα όλους. Θέλω να σας βάλω σε αυτό το φιλικό μας, θα θέλω να πείτε. Τα έξοδα είναι δικά μου. Τα έξοδα είναι δικά σου? Ναι. Αν θα γίνει το φιλικό, πολύ ευχαρίστως. Εσύ θα πας στο Χαρελάο, μη μεταμφιεσμένος θα μπει στο Χαρελάο. Αν θα γίνει το φιλικό. Δύσκολο σε κόβω. Γιατί?
Με χαρά να έρθει, να πάμε παρέα. Όχι, πληρώνω. Πληρώνω πάρα πολλά εισιτήρια. Θα είμαι μόνιμα έξω. Θες να με δεις το Άρης Μπόκα Τζούνιορ, θες εδώ. Μη μεταμφιβάλλω. Αν γίνει. Χωρίς μουστάκι. Όπως με βλέπεις. Και καμιά χέτη να πω. Όπως με βλέπεις, όπως με βλέπεις, ρε άντρε. Σιγά. 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 Κωστή, ειλικρινά σου μιλάω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όλο το δημοσιογραφικό. Το Μπούζο τον θες δηλαδή, τον Γλυκοριάδη, τον Μπούζο, τον Κανελάκη, ποιον θες να σε φέρω, τι? Τον Μπούζο, τον Κανελάκη δεν το θέλω, ο Μπούζος του Κανελάκη είναι συγκριτική και δεν τους θέλω. Δεν τους θέλεις. Δεν τους θέλω, είναι συγκριτική. Έχω να πω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ανοιχτή πρόσκληση στο Άρης Θεσσαλονίκης του Ποκατζούνιος. Μακάρι να γίνει το παιχνίδι από το στόμα σου και στο Θεό του αυτή να γίνει το παιχνίδι. Το θέμα είναι για να έρθουν τα πρώτα της Μπόκα, μπορεί να πάει μια εβδομάδα μετά για να έρθουν τα πρώτα. Θα πάει 7 χρόνια μετά. Πληρώνω εισιτήριο. Δεν πήρες χαμπάρι ρε φίλε ότι τα έξοδα είναι παραπάνω από τα έσοδα και πάνε λαού λαού να σε πούνε ότι να ξέρεις τώρα δεν αυτό και τα λοιπά και έχει υποχρεώσει Μπόκα Τζούνιορς και να παίξουμε ξέρω εγώ με το πλατή Μαθίας. Άσε ρε φίλε. Πληρώνω θείο ταξί. Λες να πάρουν κανένα τοπικό εδώ πέρα τους μεταφιέσουν σε Μπόκα Τζούνιορς, βάλουν φανέλες. Θα πάρουν τον αγροδικό αστέρα Πλατέος, θα βάλουν φημέ τζάμια στο πούλμαν και ποια Μπόκα Τζούνιορ θα δει. Που ο Καρυπίδης ξέρεις τι λέει, αμάν να αναβληθεί το παιχνίδι να γλιτώσω. Το γεροθόδωρο να πούμε δεξί. Οξυγόνο θα δουν τα ταξί έξω του Άρης Μπόκα Τζούνιορς. Ναι, ναι, ναι. Οξυγόνο. Οξυγόνο. Για τα μέλη του μόνο. Το ξενοδοχείο και το εστιατόριο που θα φιλοξενήσει την αποστολή θα πάρουν ένα μέτρο. Τον ιδιοκτήτη θα του μετρήσουν γύρω γύρω το κεφάλι πόσα σάντι μετρήνε για να του φορέσουν το φες του Αλή Πασά. Ποια Μπόκα Τζούνιορ θα έρθει τώρα, τρελάθηκε τώρα. Ποια Μπόκα Τζούνιορ θα έρθει. Ελάτε να πληρωθείτε πρώτη του μηνός σας. Τρελάθηκε τώρα. Άφησε με ρε κουστή λίγο. Περιμένουμε κόσμο. Εδώ ανοίξανε 6 κουμπαράδες για να πληρώσουν τον Ιντζίδη ρε. Και δεν έσπαγε ο κουμπαράς ο ένας. Ποια Μπόκα Τζούνιορ να έρθει. Εδώ σε λίγο καιρό θα βγει ο Ψηφίδης με τον κόκκινο να χορεύει το χορό της βροχής γιατί θα του κόψουν το νερό. Ρε. Θα πάμε στην ταράτσα στην οδό Αλκμίνης, θα πάρουμε από το πρακτορείο 2 Ινδιάνους να μας μάθουν το χορό της βροχής. Και θα λέει ο κόκκινος, εγώ ξέρω το χορό της βροχής. Στάσου να δεις σε 2 ώρες τουλούμια που θα ρίχνει. Φέρτε τους κουβάδες εδώ. Πάψε. Πάψε. Άσο. Μπορούμε να κάνουμε ένα υδραυλογείο εκεί πέρα. Σαν να τα πούμε τα χωριά μας. Δεν το νερό από την βροχή. Τι λες τώρα θα γίνει Άρης Μπόκα Τζούνιος. Παρακαλάει ο Καρυπίδης. Προσευχή κάνει να μην έρθει Μπόκα Τζούνιος. Πώς θα τους πληρώσει. Καλά δεν τα υπολόγισε αυτά πριν. Τι να υπολόγισε. Γιατί αν υπολόγισε θα ήταν μέσα ο Άρης και άσε τώρα τι. Ούθε 75.000 ευρώ. Και το ρολόι έπρεπε να το έχουν σπάσει. Άμα κανένας φουγκαράς δεν πληρώσει το ρολόι, το κόβεται. Πάμε, επόμενη γραμμή, ναι. Γεια σου, ρε Κωστά. Σιγά, σιγά, μην. Βάλε τα ακουστικά. Βάλε τρίτη, χαμήλωσε ταχύτητα εσύ. Έλα. Έλα. Ακούς. Σ' ακούμε, ναι, σ' ακούμε. Κώστα, έκανες μια παρομοίωση για Κίτσκου και Δελιγιαννίδη. Μάλιστα. Πιστεύω ήταν άστοχη. Για ποιο λόγο το λες? Γιατί ο Κίτσκου είναι καταρχήν κοντοστούπης. Είναι 1,73, παρακάτω. Μπράβο. Ναι. Δεν έχει σωματικά προσόντα, δεν έχει τίποτα. Ναι. Ο άλλος τι έχει, ας πούμε, παραπάνω, πιο ψηλός. Είναι πιο ψηλός, πιο γρήγορος στα πάντα. Ναι. Μαρκάρι. Έχει τη σέντρα, έχει το σουτ. Αυτός σε μια σέντρα δεν μπορούσε να βγάλει. Σωστά, είναι πιο μπροστά τεχνίτης. Πίσω με νοιάζει τώρα. Πίσω γιατί δεν σε νοιάζει μπροστά. Και μπροστά, δεν θες να έχεις ένα μάτο από αριστερά. Γιατί δεν σε νοιάζει. Θέλω ένα μάτο από τα αριστερά, δύσκολο. Αλλά με δεξί πόδι αριστερό μπακ είναι κομματάκι δύσκολο πρώτον. Δεύτερον,
Όταν δεν είναι καθόλου δύσκολο. Όταν θα έρθει ρε παιδί μου ο Χριστοδουλόπουλος και του πάρει ένα σμένα θα τον κόψει. Θα τον κόψει γιατί. Ξέρω εγώ. Και καλύφτει. Μα... Είδες μια φάση που κάλυψε πίσω που ο Μάτος ήταν μπροστά. Είδα το 1-1 πως έγινε. Το 1-1 δεν έφταιγε αυτός όταν ο Ρέι πήγαν πήραν Αργεντίνο που τερματοφύλακα που δεν υπάρχει σχολή αργεντίνικη. Φίλε, άσε σε καμιά. Πού τον βρήκανε, μια φάση σιγά, και έφαγε γκολ. Εκεί το πιάνει ο τερματοφύλακας. Μη σταμάτα. Ο Δελ... Γιατί? Γιατί ο Δελιγιαννίδης χαμηλά δεν μαρκάρει. Πάει. Κώστα, κάνεις λάθος. Εσύ κάνεις λάθος. Κάνεις λάθος το παιδί, πρέπει να το στηρίξουμε. Ρε φίλε, δεν έχω βρει εγώ δεν είμαι τον Απόστολο Τσουρέλα, τον γύφτο, το θυμάσαι, του ΠΑΟΚ. Ρε φίλε, σταμάτα λίγο, γιατί ελαφρύς με φαίνεσαι λίγο. Ναι. Με φαίνεσαι λίγο ελαφρύς. Ελληνικά σε μιλάω. Όταν είσαι μπακ, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις είναι να κόβεις. Ο Δελιγιαννίδης χαμηλά δεν κόβει. Το καταλαβαίνεις, ναι ή όχι. Δεν, άρα... το κατα... δεν το είδα εγώ. Με το Λεβαδιακό δεν το είδα ότι δεν κόβει. Με το Λεβαδιακό. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή ένα παιχνίδι που τον είδα. Και έκοβε και έκανε όλοι οι παοξίδες είμαστε πολύ χαρούμενοι. Οι παοξίδες είστε χαρούμενοι γιατί αύριο μας εγγράψει ο Μπούζος ότι ο Δελιγιαννίδης είναι εξάδελφος του Ρομπέρτο Κάρλος, θα βγεις εσύ κάτω. Το θέμα είναι ότι δεν θα τον βάλει στο επόμενο παιχνίδι. Καλά θα κάνει. Και θα βάλει τον Λέοβατς. Και πολύ καλά θα κάνει. Γιατί? Γιατί ο Λέοβατς μαρκάρει καλύτερα. Απλά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Εγώ νόμιζα θα συμφωνούσαμε. Διαφωνούμε πλήρως. Καλώς, γεια σου. Φιλιά, σ' αγαπώ. Επόμενη γραμμή. Τι θα κάνουμε τώρα, τα ετόπουλα ξαφνικά τα θυμηθήκαμε. Ενώ ο πρόεδρος θέλει εκεί να κινείται το χρήμα, εγώ τα ετόπουλα με τον Γερμανίδη. Άμα έχω κι εγώ σχολές, πώς τα λένε και τα λοιπά, να πω τα ετόπουλα. Ακαδημίες. Ακαδημίες και τέτοια. Ούτε ακαδημίες έχω αετόπουλα, ούτε μανατζαρέως έχω. Δεν με νοιάζει τίποτα. Να τον δουλέψουνε, ρε φίλε. Να τον δουλέψουνε. Βέβαια. Να τον δουλέψουν ακόμα, πιτσιρικάς. Και το Λιμιό να τον δουλέψουν. Στο ενασμένα είναι βέβαια, πολύ καλός. Στην ταχύτητα είναι πολύ καλός. Τελειώματα θέλει και δύναμη από τη μέση και πάνω. Ναι. Τι θα το κάνω εγώ τώρα. Είναι πιτσιρικάδες να δουλέψουν. Χωράν βελτίωση. Βέβαια. Ο Πέλκας έκανε βάρη στα πόδια. Δεν μπορεί να κάνει βελτίωση. Είναι 26, πόσο έγινε, 27, 25. Ο Κίτσιου. Δεν έγινε. Εφόσον το ενασμένα δεν το βελτίωσε. Αμυντικά, ο Χαρίσης, αν ήταν καλό στο μαρκάρισμα, ήταν χαφάρα για τον ΠΑΟΚ. Δεν μαρκάρει. Τι να κάνω τώρα εγώ. Επόμενη γραμμή. Ήταν άτσαλος, μάρκαρα, ήταν άτσαλος. Φάουλ κάρτα, φάουλ κάρτα, φάουλ κάρτα. Ναι, ναι, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Βλέπουμε την μπάλα από τη μέση και μπροστά είναι και πίσω. Αν πας σε ένα μπαρ με 10 μαύρους και 3 ξανθιές, του πισινός πρώτα θα καλύψεις. Πάμε, πρώτο-τελευταίος, ναι. Έλα, φίλε. Έλα, ναι, ναι. Έλα, Κωστή. Μάλιστα. Μ' ακούς, από Σαντορίνη με πάλι, ρε. Τι έγινε, ρε Σαντορίνε. Έκλεισε η κολογραμμή, ρε, τι να κάνω. Μα έκλεισε φύρι. Πολύ στραβοστόμης, μωρέ, εκεί πέρα κάτω. Δεν κάθεσαι από κάνα δέντρο και να δεις καμιά σκιά, δεν υπάρχει. Όχι, ποιο δέντρο, δεν υπάρχει το δέντρο, ρε. Και πώς είσαι εσύ χωρίς δέντρο εκεί πέρα, σε αυτή την καταραμένη Σαντορίνη. Κρατάω μια ομπρέλα, έλα. Τις... Μπαίνω σε ένα θάμνο από κάτω. Καταραμένη Σαντορίνη, παραλία καλή δεν έχει, πέτρες έχει, ποδάρια ματώνουνε. Πιάνει ένα ήλιο, δεν έχει ένα δέντρο από κάτω. Πώς την κάνατε, Ιλιο Βασίλευα? Για δύο πράγματα είναι η Σαντορίνη. Βρωμότοπος είναι η Σαντορίνη. Έχει πολύ καλό φαγητό πάντως. Φαγητό, φανταστικό φαγητό. Φαγητό έχει τώρα. Φύγω εγώ από τη Θεσσαλονίκη. Αφύγω από τη Θεσσαλονίκη για να φάω στη Σαντορίνη. Είναι εδώ Ιλιο Βασίλευα. Θα πα Χαλκιδική, θα πα τώρα στη Σαντορίνη. Σιγάρε απλά εσύ να πει. Εσύ για Ιλιο Βασίλευα είσαι να δει τώρα. Το Ιλιο Βασίλευα. Ιλιο Βασίλευα είσαι να δει. Να δει το Ιλιο Βασίλευα. Να ρωτήσω κάτι. Να ρωτήσω κάτι. Ένα Ιλιο Βασίλευα έχει μόνο. Να ρωτήσω κάτι. Χειρότερο από τη Θεσσαλονίκη το Ιλιο Βασίλευα έχει. Το ξεκινήσαμε, του βάλαμε την πίτα. Βγαίνει από την πρίζα λίγο, ρε. Να μιλήσω. Σ' ακούω. Λοιπόν, δεν μου λες, αφού μπαίνει μέσα ο ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚτής είμαι, έτσι. Ναι, έτσι λένε. Αφού μπαίνει μέσα ο ΠΑΟΚ, ναι. 15 εκατομμύρια. Ο Σαββίδης γιατί τον κρατάει. Ένα αυτό. Δεύτερο. Ναι, δεύτερο. Δεύτερο. Και περίμενε. Καλή ερώτηση. Ο Σαββίδης, ναι. Ο Σαββίδης δεν είπε ότι θα τον κάνω την καλύτερη ομάδα του, της Ευρώπης.